Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σειρά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλησπέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Εβδομάδα μαχητικότατη, ροκές, ιστορίες, φασαρίες, μπούκες, διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, τιμωρίες, κόλπα. Ήταν μια εβδομάδα η οποία η αδρεναλίνη εμένα πήγε πάρα πολύ ψηλά και έτσι πρέπει να είναι αυτή η πόλη. Η αδρεναλίνη πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά, να υπάρχουν αντιπαραθέσεις, να υπάρχουν καυγάδες, να υπάρχουν αντίθετες απόψεις, να υπάρχουν αυτά που υπήρχαν, ρε παιδί μου. Κώστα Χατζηγεωργίου, καλημέρα, μάλλον καλησπέρα. Ο Βοηδομούσχαρος σήμερα πήρε ένα ρεπό να κάνει ένα τριήμερο, να πούμε. Θα απουσιάσει. Οπότε θα πω εγώ τους χορηγούς. Orbit, που είναι υποστηρικτής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου έως το γύρο του 2020. Με την καμπάνια Ώρα να λάμψεις, ενισχύει την αυτοπεποίθηση επιτρέποντας τον καθένα από εμάς να λάμψει σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς του. Ακόμα και στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, ώρα λοιπόν για την Εθνική μας να λάμψει το 2020. Λοιπόν, τώρα, από Δευτέρα 5 Μαρτίου, τρεις κληρώσεις καθημερινά, 11 και 4, 3 και 4, 8 και 4, 69-60 νικητές. Στέλνεις αλφα, μη 3 και ενώ τη λέξη αρνία, ονοματεπώνυμα, αποστολή 54-344 και μπαίνεις στην κλήρωση. Μόλις ακούσεις το όνομά σου, έχεις 30 λεπτά να καλείς το 2-31-090-90-90, να βγεις στον αέρα και να κερδίσεις το προσωπικό σου αρνί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε τώρα. Ξεκινάει το μεγάλο κυνηγητό στη Θεσσαλονίκη και μοιράζει μετρητά. Από τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, ο φυγάς του Μετρόπολης κυκλοφορεί στην πόλη μας. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Συντονιστείτε στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης, ακούστε το σύνθημα, βγείτε έξω στον δρόμο, βρείτε το φυγά, πείτε το και κερδίστε επιτόπου 100 ευρώ. Δεν χάνετε λεπτό, κάθε ώρα ο φυγάς θα δίνει το στίγμα του στον αέρα, πού κινείται, πού είναι, πού βρίσκεται και πού θα τον εντοπίσετε. Αν δεν τον πιάσετε την επόμενη μέρα, το ποσό διπλασιάζεται. Εγώ έχω όλα τα χαρτιά μπροστά, ό,τι χαρτί είναι το διαβάζω. Γρηγόρη, να καλέσει τον Γιώργο Βάσογλου, έχασε το στοίχημα μαζί σου για Ολυμπιακό ΑΕΚ και θέλει να σου κάνει το τραπέζι στο 6971 και τα... Α, αυτό δεν είναι. Λοιπόν, για εσάς που νιώθετε μπερδεμένοι με τις προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα, στη Βολτέρα τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Λοιπόν, ιδού μερικοί λόγοι δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση, δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγιού και το βασικότερο δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολέων με ρήτρες προώρησης αποδέσμευσης.
Αν τώρα συνυπολογίσετε για το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Βολτέρα, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και η αξιοπιστία. Μπείτε λοιπόν στο voltera.gr και καλέστε στο 2-3-21-30-88-3000. Και ξεμπερδέψτε μια για πάντα για το ηλεκτρικό ρεύμα σας, εύκολα, αξιόπιστα και σίγουρα. Γι' αυτό λοιπόν μην το σκέφτεστε, καλέστε τώρα στο 2-13-0-883-000. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή, ΡΑΕ. Λοιπόν, εδώ με τον Καζιοργίου θα ρωτήσουμε τι έγινε. Ακούσατε δηλώσεις, να πούμε, δίστανται απόψεις των Παοξίδων. Ο Ζαΐρης είναι αντρούκλαρος και λέει: δεν γούσταρα, λέει, αυτά που λέει ο Λουτσέσκου. Και πιστεύω, λέει, ότι λαϊκίζει, να πούμε. Και ότι ο Λουτσέσκου είναι χεσμενουά, να πούμε, για το μάτς με την ΑΕΚ. Και δεν πρέπει να περνάει τέτοια μηνύματα στους παίκτες. Έτσι, αυτό είναι η κριτική. Τον έστειλε στο Instagram μήνυμα Κουλιανός. Τον αδικείς, λέει, Γιώργο, λέει. Τον αδικείς, Γιώργο, λέει, τον προπονητή, να πούμε, κτλ. Εντάξει, τώρα οι δηλώσεις δεν ξέρω αν τις ακούσατε. Δεν ξέρω αν ήταν λαϊκισμός, φόβος ή ξέρω εγώ το αίσθημα της αδικίας που. Για μένα οι παίκτες δεν πρέπει να βγαίνουν να μιλάνε, γιατί δεν πρέπει να δημιουργούμε άλοθη στους παίκτες. Τι σημαίνει αυτό, και τους προπονητάς. Τι σημαίνει αυτό, ότι ναι, μεν ο ΠΑΟΚ αδικεύτηκε. Ναι, μεν ο ΠΑΟΚ για ένα κομμάτι χαρτί θα μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Ναι, μεν ο ΠΑΟΚ κατεβάζει κόσμο. Ναι, μεν ο ΠΑΟΚ λέει ότι είναι οι δικαστές, να πούμε, ρόμπες. Ναι, μεν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ λένε ότι Εσκομπάρ πάει στους δικαστές και τους εκβιάζει. Ναι, μεν οι οπαδοί της ΑΕΚ βγαίνουν και λένε: τι φταίμε εμείς, άμα ο Ολυμπιακός έκανε τα καραγκιόζλια και αν ωφεληθούμε, τι σχέση έχουμε εμείς με συμμαχίες. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ λένε ότι η αστυνομία τα παίρνει από το Μελισσανίδη. Η ΠΑΟΚ μέσω της επίσημης ανακοίνωσης του κύριου Κυριάκου, λέει, να πούμε στην αρχή της ανακοίνωσης ότι είναι προκαθορισμένη η κυρία Σκουλαρίκη, να πούμε, να βγάλει το αποτέλεσμα εις βάρος του ΠΑΟΚ. Έχει ωραία πράγματα, να πούμε, αλλά αυτό εδώ, εγώ αν ήμουν Ιβάν Σαββίδης, θα απαγόρευα τους παίκτες και τον προπονητή να κάνουν δηλώσεις. Αυτό θα ήταν το κόλπο. Ρητή εντολή κατηγορηματική. Παίκτες, προπονητής, δεν μιλάτε. Στην Νόβα. Δεν γουστάρουμε να μιλήσουμε στην Νόβα. Στείλ το βοηθό, στείλε ένα παίκτη από την ΚΑΠΑ 20. Γιατί υπάρχει νόμος. Λέει, δεν μπορεί να μην δεν μιλήσεις, να πούμε. Δεν γίνεται να μην δεν μιλήσεις. Ωραία. Στείλε εκεί τον Δελιγιανίδη που δεν τον έχετε ούτε για 8ο μπακ δεξί και ένα το μπακ αριστερό να μιλήσει. Και στείλτε, να πούμε, και τον προπονητή της δεύτερης ομάδας, τον Γκαρσία, να πούμε εκεί πέρα. Να αρχίσει να λέει ο Γκαρσία τα δική. Στείλτε τον προπονητή, το βοηθό του Λουτσέσκου, να λέει τα αναγκούγκουρτα, να λέει για το θέατρο της Δευτέρας. Άμα, ας πούμε, να μην πει κανένας τίποτα, γιατί θα αρχίσει να κλαίει ο Γκαρσία. Θα αρχίσει να κλαίει, να πούμε, ο Λουτσέσκου. Θα λέει δειλή ή άλλη κτλ. Και αυτό δημιουργεί και στους παίκτες ένα άλλο θήκη. Να λες, άμα χάσουμε το πρωτάθλημα, δεν κερδίζουμε την ΑΕΚ. Όχι! Όχι! Ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του, λοιπόν, πέρα από τις νόμους, τις δικηγορίνες, τους χαρτογιακάδες, τους δικηγόρους και όλους τους κουρουμπαγλάδες που ανακατεύονται, οπαδούς που πετάνε χαρτάκια, αστυνομικούς οι οποίοι περιπολούν, γενικούς αστυνομικούς διευθυντές που τους κατηγορούν, να πούμε, οι οπαδοί, εσκομπάριδες από κάτω, εμένα σαν προπονητή και στους παίκτες μου δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα συλλαλητήρια, δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι δικαστές. Εγώ λοιπόν παίζω την καριέρα μου σαν προπονητής και την καριέρα μου σαν παίκτης. Τι λέει η καριέρα μου σαν προπονητής? Πάω λοιπόν εγώ, παίρνω το μάτς με την ΑΕΚ, παίρνω και τα υπόλοιπα παιχνίδια σαν προπονητής, πάω και παίρνω και το κύπελο με τον τελικό κυπέλου κάτω, και άμα μου χρεώσουν το πρωτάθλημα, λέω, εγώ το πήρα, εσείς το χάσατε. Το χάσε αυτός που πέταξε την ταμιακή μηχανή, το χάσε ο Μπίρδας και ο Μύρδας που είναι δικηγόροι και τα λοιπά, το χάσε ο λαός του ΠΑΟΚ, το χάσε ο Ιβάν, το χάσε, να πούμε, ο δικηγόρος, εγώ το πήρα. Εγώ το πήρα και φεύγω ή με κρατάτε. Πήρα το κύπελο μέσα στην Αθήνα σε εκτός έδρας παιχνίδι, κέρδισα την ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα, πήρα στη Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό, τι στο διάολο άλλα μάτς έχω να πάρω, να πούμε, να πάρω, και εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Έκανα μια ήττα με την Τρίπολη και η Μπαρτσελώνα και η Ρεάλ Μαδρίτης και η μεικτή κόσμου ήττα θα κάνει. Δεν είμαστε ρομπότ, όπως λέει και ο Πέλκας, και έχει δίκιο το παιδί, δεν είμαστε ρομπότ, άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Ο άλλος είναι ραλίστας και παίρνει τα μάξι και το ιδιωτικό του και τρακαίνει στην κολόνα. Άνθρωποι είμαστε όλοι. Έχει δίκιο. Θα κάνω και μια ήττα και εγώ θα φάω όρθιος γκολ
ο Πασχαλάκης και θα μου φύγει και στη σέντρα μια φορά η μπάλα. Άνθρωποι είναι, δεν ρομπότ. Εσείς στις δουλειές σας είστε τέλειοι. Τι δουλειά κάνεις εσύ που παίρνεις τηλέφωνο? Είσαι, ξέρω εγώ, οδηγός του πούλμαν. Δεν μπορεί να μην δεις τον καθρέφτη ένα μοτοσυκλετιστή και να τον πάρεις παραμάζωμα. Ή δεν το έχεις κάνει, έχεις κάνει λάθος. Τι δουλειά κάνεις εσύ μάγειρας? Το φαΐ σου πετυχαίνει φουλ? Δεν πετυχαίνει φουλ το φαΐ. Κάποια στιγμή θα είναι, ξέρω εγώ, το κνόρ να πούμε λιγμένο. Θα είναι, ξέρω εγώ, η θερμοκρασία αντί για 72 βαθμοί, ξέρω εγώ, 77, μπορεί να βγει λίγο καμένο. Θα κάνεις το λάθος. Συ τι κάνεις, ο κόκκινος. Τι κάνεις, καλημέρα λες και κάνεις σαρδάμ. Έχεις δικαίωμα εσύ να μιλήσεις. Συ τι είσαι Ραπτόπουλος, τι κάνεις. Κάθε χρόνο δίνεις 30 χιλιάρικα πρόστιμο στους ιδιοκτήτες. Και συ είσαι αλάνθαστος δηλαδή. Τι είσαι εσύ ο Ραπτόπουλος, μάλιστα. Τι κάνεις, έρχονται οι άλλοι με τα μηχανάκια και κοπανάνε πετικοτρόνια έξω από το στούντιο, να πούμε. Είσαι εσύ ο τέλειος, να πούμε. Όχι. Και σου λέει και ο Πέλκας, και εγώ δεν είμαι τέλειος. Η ουσία όμως είναι ότι εκεί που έφτασε το έργο, να πούμε, ο παίκτης και ο προπονητής δεν πρέπει να ψάξουν να βρουν. Αυτό έλεγε ο Ζαΐρης. Και τον παραπάνω, το δικαιολογία να βρουν τώρα επί δύο δικαστής. Όχι. Δεν έχει δικαιολογία. Έρχεται η ΑΚ μες στην Τούμπα. Εσύ, κύριε Λουτσέσκου, το μπάτζετ της ομάδος σου είναι τριπλάσιο από αυτό που είναι της ΑΕΚ. Γιατί και εσύ η αιμορροίδα στον πισινό σου έρχεται και τσούζει τώρα. Τσούς και πιπεριά έφαγες με αιμορροίδα. Έχεις φάει τσούς και πιπεριά με αιμορροίδα? Μεγάλο βάσανο. Στο λέω εγώ που είχα πάθει, να πούμε. Ναι. Λέει ο γαστρεντερολόγος, δεν ατρώτε τσούσκα πιπεριά και πικάντικα πιπέρια, άμα έχετε αιμορροίδες. Ποιο το ούζω, εγώ δεν μασάω, δεν μασάει, πάει στην τουαλέτα μετά. Τσιρίζει. Τι έπαθες βρε άντρα, του λέει η γυναίκα. Η αιμορροίδα μου, φωνάζει. Έτσι είναι η αιμορροίδα του Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Λουτσέσκου, στο πω εγώ το έργο από τον Λουτσέσκου, καλά κάνει ο Ζαΐρης και τον κάνει κριτική. Μπράβο το Ζαΐρη. Λέει ο άλλος, μην τον κάνετε, τώρα χαϊδέψτε τον. Μόλις φύγει από τον ΠΑΟΚ θα τον βρίζουνε. Τώρα που είναι στον ΠΑΟΚ τον χαϊδεύουνε. Μόλις έρθει παίκτη στον ΠΑΟΚ, ο καλύτερος παίκτης είναι. Μόλις φύγει παλτό. Έτσι είναι το σύστημα, να πούμε αυτό. Έτσι είναι η πολιτική, να πούμε, στην αυτή. Ο κύριος Λουτσέσκου λοιπόν, που η τσίρλα έχει φτάσει μέχρι τον Αστράγαλο, ο κύριος Σαββίδης του έχει δώσει τριπλάσιο μπάτζετ. Και οι Μίχελς και οι άλλοι γύρω γύρω, το μπάτζετ του ΠΑΟΚ είναι τριπλάσιο από τη ΣΑΕΚ. Και το ξέρει και ο Σαββίδης, το ξέρει και ο Μελισανίδης και το ξέρει όλος ο Ντουνιάς. Πρώτον. Δεύτερον, τον κύριο Λουτσέσκου που βγαίνει και λέει και λαϊκίζει, αυτά για το λαό δεν για την ομάδα. Αυτά είναι για μας. Για τον Μπούζο είναι αυτά, δεν για τον Λουτσέσκου. Αυτά για τον Μπούζο είναι για τον Κανελάκη, είναι για τον Κουλιανό, είναι για τον Ραγκάτσι, είναι για τον Κόκκινο, είναι για τον υποτίθεται Ραπτόπουλο, ας πούμε, κτλ. Άστε τα αυτά για εμάς, κύριε Λουτσέσκου. Τα παραμύθια γιατί πρέπει να επηρεάσουμε τον δικαστή κτλ. Και να τον κινήσουμε σε διαδικασίες ότι εμείς είμαστε δυνατοί και πρόσεξε τι αυτή θα βγάλει. Αυτό είναι δικό μας θέμα, ας πούμε. Τον ρεπόρτερ, των οπαδών κτλ. Εσύ μην. Συ πήγε στα Γιάννενα, άνοιξαν τα πόδια. Στα πω εγώ, Λουτσέσκου, τώρα για να σου κάνω την αιμορροίδα να τσούζει παραπάνω. Συ πήγε στα Γιάννενα, Λουτσέσκου, άνοιξαν τα πόδια. Ήρθε ο Ατρόμητος, άνοιξαν τα πόδια. Αυτά είναι του Ιβάν νίκες, δεν δικές σου. Βάλτε τον το ράδιο να ακούσει, το Λουτσέσκου. Άντε μπράβο. Πήγε ξανά με τον Ατρόμητο, ξανά άνοιξαν τα πόδια. Ούτε Χατζη Ισαΐες, ούτε Γουάρτες, ούτε τίποτα. Στις Κέρκυρες άνοιξαν τα πόδια. Εντάξει. Πήγε στην Τρίπολη, που η Τρίπολη ήταν σφιχτό μπούτα, να πούμε. Άλαβες, εκεί έβαγες τρία. Ας τους μείον τρεις λοιπόν και μη λαϊκίζεις, γιατί εσύ πρέπει να πάρεις τα μάτς. Για να βγεις μετά και να πεις, έλα εδώ κύριε Γλυγοριάδη, έλα εδώ κύριε Μπούζο, έλα εδώ κύριε Κυριάκο, έλα εδώ κύριε Γιώργο Σαββίδη. Έλα κύριε εσύ Αλβάρε που πέταξες το χαρτάκι και έφαγες, να πούμε, το σωσία του Τζαντζαρά, να πούμε, το μάγουλο, να πούμε. Εγώ την ΑΕΚ την πήρα. Εντάξει, θα κάνω και ήττα. Θα πάω και στην Τρίπολη και θα χάσω. Και είμαι και εγώ άνθρωπος και εγώ θα κάνω λάθος. Θα πει ο Λουτσέσκου. Την ΑΕΚ την πήρα. Πήγα στη Λεωφόρο, τον κάτσε τον έφαγα. Στον Ατρόμητο ευχαριστούμε πολύ, κέρδισα. Και εγώ αν ήμουνα στους κανονικούς βαθμούς θα ήμουν πρωταθλητής. Και πάω και στον τελικό κυπέλλο και παίρνω τον κύπελο όπως το πήρε ο Ήβης πέρσι. Και τότε ο Λουτσέσκου τους λέει, θα με κάνεις το μισθό έξτρα, θα μου δώσεις πριν πρωταθλήματος, γιατί ο Ιβάν δεν μασάει σε αυτά, θα του πει πάρε πριν πρωταθλήματος και εσύ και οι παίκτες, πριν κυπέλου, είστε οι πρωταθλητές. Και τότε μπορεί να βγει ο Μπούζος
να βγει οποιοδήποτε και να πει ναι ρε μας κλέψαν το πρωτάθλημα οι αλυταράδες και τα λοιπά. Άμα έρθει εδώ πέρα ο Γουαραούχο και ο Λιβάδιας και με κάτσουνε 0-1 και με κάτσουν 1-2 και πάω στη λεωφόρο και μου κάνει ο Κάτσε να πούμε που με περιμένει η αλβανική μαφία να πούμε να με διαλύσει. Οκ. Okay. Τότε λοιπόν θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Γιατί είναι και το κοινό αίσθημα να πούμε. Οχ, Κουλιανός. Τι λέει το κουμπαράκι εδώ πέρα. Πουλάκι μου. Στο Ζαΐρι είπα τον αδικής γιατί όλες οι ερωτήσεις είχαν να κάνουν με τον Ολυμπιακό και την τιμωρία. Έβγαλε θυμό ο άνθρωπος, λέει. Λογικό είναι, το ίδιο θα κάναμε όλοι αν μας έκλεβαν χρήματα από την τράπεζα. Αφήστε λοιπόν τις μαγκές στα ποδητήρια, τους έχει όλους την τσίτα, να ξέρετε. Γι' αυτό τον είπα ότι τον αδικείς. Ωραία. Θα έχω το απόγευμα, δεν χάνεται ο Κουλιανός με τον Πλιάκο. Δεν χάνεται ο Κουλιανός με τον Πλιάκο. Δε, εγώ δεν τους χάνω ούτως ή άλλως. Ξέρεις, επειδή κινούμε με τα μάξι καμιά φορά το απόγευμα, η καλύτερη παρέα μου είναι ο Ραγκάτσης και ο Κουλιανός με τον Πλιάκο. Μετά έρχομαι εδώ, ακούω τον. Το δικό μας τον 10-12, τον, δεν το λέει με το όνομά του ο Κόκκινος, ο 10-12 λέει. Δεν τολμάει να πει ο Καμόρα να πούμε. Κατάλαβες, ο 10-12. Κάθομαι εδώ απ' έξω, μιλάμε, κάνουμε, έχουμε καλή έτσι σχέση και επικοινωνία. Αλλά είναι ωραία παρέα, ο Κουλιανός με τον Πλιάκο. Και του στέλνω συνέχεια μηνύματα και το Ραγκάτσι. Έχω κάνει ένα πρόγραμμα εκεί με τα 1300 μηνύματα, τι διάλογο είναι αυτά. Και αβέρτα, παπ, δεν τσιγκουνεύομαι να πούμε και του στέλνω και του δύο. Δεν χάνεται λοιπόν το απόγευμα ο Κουλιανός με τον Πλιάκο. Σίγουρα ο Πλιάκος θα είναι υπέρ του Ζαΐρη να πω σε αυτή την περίπτωση. Αλλά εγώ θα επαναλάβω γιατί θα πάμε στο διάλειμμα τώρα και έχουμε να πούμε και δυσάρεστα πράγματα. Και Ιταλός κολυμβητής λέει χάθηκε 17 χρονών. Και εδώ θα κάνουμε μια κουβέντα. Προσέξτε τα παιδιά σας στα γυμναστήρια που τα στέλνετε 63 κιλά και γίνονται 80 κιλά. Εμείς βρούτη να πούμε και νομίζουν ότι έχουν κάνει να πούμε γίναν άντρες από την τόπα. Και τα σηκώτια εκεί οι κρεατινίνες πάνω στο 1,5, στο 1,8. Και στους δύο μονάδες για χάσουν τα νεφρά επειδή κάνουν βάρη να σηκώσουν εναντίον 60 κιλά 100 με τα φάρμακα. Να τα προσέχετε αυτά, γιατί έχουμε και άλλο δυσάρεστο κρούσμα να πούμε με αθλητή επαγγελματία. Κλείνει η παρένθεση, δυσάρεστο πάρα πολύ και αυτό το γεγονός να χάνονται νέα παιδιά από τις ντόπες. Θα μου πεις εσύ που το ξέρεις. Έτσι το λέω. Εσύ πες ότι δεν είναι, ότι τρώγαν φασολάκια αυτοί, η Mamba LD και μπάμιες με κρέας που τρώει ο Κόκκινος εκεί στα μαγειρία και έκλεισαν οι αρτηρίες από τα φασολάκια και από τις μπάμιες να πούμε. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Λοιπόν, έτσι λοιπόν κύριε Λουτσέσκου, εσύ πρέπει να είσαι προσιλωμένος με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πάρεις 0.5 την ΑΕΚ. Να είσαι προσιλωμένος να πάρεις τα άλλα μάτς, γιατί βρήκες Διάρενα με πόδια ανοιχτά, βρήκες Πανιώνης με πόδια ανοιχτά, βρήκες Ατρόμητος με πόδια ανοιχτά, βρήκες Κέκρες με πόδια ανοιχτά. Οκ, okay, boy, βρήκες Ξάνθες με πόδια ανοιχτά, πήγες στην Τρίπολη που ήταν κλειστά τα πόδια και βάγες τρία. Και βάγες τρία. Και μ' ακούν οι παοξίδες τώρα και ξέρουνε τι λέω. Ο πρόεδρος τι να κάνει άλλο ο πρόεδρος. Κόσμος βγήκε εκεί στο συλλαλητήριο. Περίμενα πιο πολύ κόσμο. Έτσι. Περίμενα μην πάνε μόνο οι οργανωμένοι και τα παιδιά που ήρθαν εδώ και οι γύρω συνδεσμίτες. Περίμενα να τραβήξει κόσμο και ο λαό από τα λαϊκά τα στρώματα και από τις κοινωνικές ομάδες τις υπόλοιπες. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει ο ηγέτης να κατεβάσουμε και τον απλό λαό στον κόσμο. Και φαίνεται, κύριε Σαββίδη και κύριε Γιώργο Σαββίδη, τώρα βέβαια η Ευγενία πάω κύριε και σας έσφιξε το χέρι εκεί πέρα, αλλά δεν σας είδα στο συλλαλητήριο χθες το βράδυ να πούμε. Εντάξει μπορεί να... Δεν ήτανε. Ούτε ο Γιώργος ήταν στο συλλαλητήριο. Ρε άμα δεν πάει ο Γιώργος τώρα τι απάει, ο Κούλης ο Αποστολίδης 72 χρονών. Τι απάει, εντάξει καλά κρατιέται ο Κούλης Πεδάρας. Τι απάει, ο Φιλότας ο Πέλιος 70 χρονών. Καλά κρατιέται ο Πέλιος ο Φιλότας Πεδάρας. Τι να πάει να πούμε, ο Κατσαρίς 70 χρονών, 75 χρονών, καλά κρατιέται ο Κατσαρίς Πεδαράς. Τι να πάνε δηλαδή, τα baby τμήματα του ΠΑΟ, καλά είναι τα παιδιά και οι προπονητές. Ρε άμα δεν έρθει ο αρχηγός εκεί ρε να φωνάξει, να σταματήσει το έψιλον, εκεί τον κρύο τον Ευαγγελάτο, το έδειξε ο κρύος Ευαγγελάτο στο συλλαλητήριο. Να πει stop live στο συλλαλητήριο. Τα ελικόπτερα από πάνω να παίζουν, να είναι ενάντια. Αλλά είπαμε εκεί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δικός μας. Και τα αυγά τα θέλουμε και τον κόκορα να πούμε. Και την κότα άσφαχτη και τον κόκορα να πηδάει και τα αυγά ζεστά δεν γίνεται να πούμε. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μισάωρο. Θα πούμε δυναμικά, να ανοίξουμε και τον κόσμο γραμμές. Θα πούμε και για τον Άρη που ανέβηκε χθες κατηγορία λόγω γκόνια. Κουτουλουπού, 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 κουτουλουπού. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Πάρε μπρος. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ. Μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη. Και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Η συσκευή υγραεριοκίνησης που έβαλες σου δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Αποσύρε την. Αντικατέστησε τώρα την παλιά σου συσκευή με συσκευή νέας γενεάς στην ΓΑΣ Θεοδόρου. Στη Γιαννιτσόν 181 πίσω από τα ΚΤΕΛ και ξέχνα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Απόσυρση παλιάς συσκευής υγραερίου με την εγγύηση της ΓΑΣ Θεοδόρου. Επικοινώνησε στο 2310-523131 ή στο autogas.gr. Φίλε Τζίμι, έχεις πολλά στο κεφάλι σου, αλλά ξέχασες ότι σήμερα έχετε επέτειο. Ούτε ένα δωράκι, ούτε ένα λουλουδάκι. Πού πας? Είσαι φάουλ. Φάουλ, Τζίμι, φάουλ. Δεν το βλέπετε. Το ζεις. Ζήστο στην Νόβα. Εδώ θα δεις τις πιο δυνατές αναμετρήσεις. Μη χάσεις το τέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 11 Μαρτίου αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Και μην ξεχνάς, μόνο με Nova Go απολαμβάνεις τον αγώνα όπου κι αν είσαι. Nova. Ζεις καλύτερα. Το θέαμα εξαρτάται από τη συνδρομή Nova. Απαιτείται σύνδεση ίντερνετ, Wi-Fi ή ενσύρματη. Πληροφορίες στο καταλήγμα. Μέλημά μας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη, το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη, από άνθη και κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη, μια γλυκιά ιστορία από το 1958. Από τη Regina Foods Κουραντίδης. Η νούμερο 1 υπερτροφή, μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο, Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854 ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν κούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Prince Oliver, κοστούμι travel and business. 199 ευρώ. Ανακάλυψε το στη Θεσσαλονίκη. Προξενού Κορμελιά 48 και στο www.princeoliver.com. Make the difference, Prince Oliver. Οι άντρες από τη φύση τους δεν αφήνουν και πάρα πολλά να τους απασχολούν. Εκτός από ένα. Την τριχόπτωση. Το DHI Global Medical Group έχει αναπτύξει την πιο προηγμένη μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών σήμερα και πάνω από 201.000 ασθενείς με τριχόπτωση σε όλο τον κόσμο έχουν βοηθηθεί ουσιαστικά. Εσείς ακόμα περιμένετε? Κλείστε ραντεβού στην DHI Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν διάγνωσή σας στο 2310-224-693. DHI. Το αποτέλεσμα μετράει. Ρε εσύ, μήπως πέρασε η ώρα? Δεν την είδα. Το Days του Delicious. Ανοιχτά 24 ώρες. Today's keeping the city alive today. Αν θέλεις να έχεις ένα αυτοκίνητο πάντα προσεγμένο, custom design, premium car styling, αλλαγή χρώματος, car wrapping, επαναφορά χρώματος, κεραμική προστασία, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικός καθαρισμός. Custom design, Μακρυγιάννη 106 με περιφερειακό Άνω Ηλιούπολη, 2310-201-202. Custom design, premium car styling. Τα έμαθες? Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μονά ησυχά. Τι, έβαλα δακτύλιο και στη Θεσσαλονίκη? Όχι, θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητά μας κανονικά.
κανονικά, μόνο όπου θα τα παρκάρουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είτε έχεις μονά είτε ζυγά, μπορείς να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά. Στις νέες κληρώσεις που χαρίζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση κάθε Παρασκευή και Σάββατο και στις 2 μέγα κληρώσεις 23 και 24 Μαρτίου έως 20.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Έχουμε φυσικά και τις έξτρα κληρώσεις που χαρίζουν 3.000 ευρώ μετρητά σε έναν τυχερό τις ίδιες ημέρες. Ώρες κληρώσεων 12.30 και 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτη, ζα τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Πήγανε οι παοξίδες στο συλλαλητήριο, αλλά ο κύριος Όγκος δεν πήγε. Και θέλω εσείς που δεν πήγατε να μου πείτε γιατί δεν πήγατε. Γιατί ήσασταν στη δουλειά, γιατί δεν είχατε τον εμπνευστή από τα ράδια και την τηλεόραση, γιατί τι, γιατί απογοητευτήκατε, δεν πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι μία ερώτηση. Αυτή είναι μία ερώτηση. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τους χορηγούς, κάτσε εδώ γιατί αυτός τα έχει κάνει εδώ πέρα με τους μετόχους, έχει εδώ. Λοιπόν, οριστική διαγραφή για τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, καλείτε το 18133 απλά, έχετε ένα αμάξι που πάει για θάνατο. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη με τη μεγάλη πείρα που έχουν θα σας δώσουν την καλύτερη τιμή και την καλύτερη λύση. Εσείς θα έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια του αυτοκινήτου και έχετε σε ένα λεπτό την οριστική διαγραφή του οχήματος. 18133. Και για, το ανταλλακτικό που χρειάζεσαι, γιατί έχει ανταλλακτικά εκεί. Και φθηνά και καλά. Εντάξει, συμπληρώνεις την ηλεκτρονική φόρμα listoparto.gr που θα βρεις στο site για το ανταλλακτικό που σε ενδιαφέρει και το λύνουν και το παίρνεις επί τόπου. Μπαμ μπαμ, δηλαδή δεν αφήνεις και περιθώριο μεγάλου χρόνου. Γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους μας και για όλους σας. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Και θα πω ότι χάθηκε και ένα παιδί στην Ιταλία 17 ετών, αθλητής της Κολύμβησης, ο Μάριο Ρίτσιο, την ώρα που βρισκόταν στην πισίνα και έκανε την καθιερωμένη προπόνησή του. Ο νεαρός, λέει, με καταγωγή από την Νάπολη, Ναπολιτάνος ήταν, κολυμπούσε στην πισίνα, ένιωσε μια διαθεσία και σταμάτησε να κουνάει τα χέρια του. Ο προπονητής του σταμάτησε την προπόνηση, βούτυξε στην πισίνα να το σώσει, τον έβγαλε από το νερό και του έδωσε το φιλί της ζωής για να τον επαναφέρει. Ήταν πλέον πολύ αργά. Έχασε τη μάχη με τη ζωή. Τα αίτια του θανάτου ακόμα δεν είναι γνωστά, όπως πολύ πιθανό να έπαθε κάποια καρδιακή ανακοπή 17 χρονών την ώρα που κολυμπούσε. Λοιπόν, συνιστώ στους γονείς, οι οποίοι έχουν ένα παιδί 18 χρονών, 19, και πάει στίβο. Προσέξτε στο ψυγείο τα φάρμακα, τι και πώς. Εγώ όταν ήμουν 19-20, ναι, τα έχουν από κοντά να είστε. Τότε ήταν οι κολυμβήτριες στην. Στη μόδα να πούμε. Είχε καλό, έτσι, δεν λέω ονόματα κτλ. Βρέθηκα σε ένα πάρτι εγώ μια στιγμή. Πήρα τα ουίσκια του αυτοί. Εγώ πια μια. Λέω τι θες, λέω κάνα κοκακόλα να πιω, κάνα σαλάμι να φάω. Ανοίγω το ψυγείο, βλέπω φάρμακα, ιστορίες και βάσματα. Λέω τι είναι αυτά, μωρή. Τσιρικάδε, 20 χρόνια, 20. Λέει είναι συμπληρώματα. Λέει για συμπληρώματα. Λοιπόν, άμα δείτε κανένα παιδί που έχετε με ένα 80 ύψος, 78 κιλά, να γίνετε, ξέρω εγώ, 100 κιλά μισ. Προσέξτε να πούμε, μην είσαι σε κάνα πάγκο που σηκώνει από κάτω στα γυμναστήρια, το δείτε να ξαπλώνετε ανάσκελα. Και προσέξτε και εσείς που τα παίρνετε αυτά, γιατί η κρεατινίνη σας όταν πάτε και κάνετε τον έλεγχο, να είναι στα φυσιολογικά όρια. Κρεατινίνη. Αυτή είναι για τα νεφρά. Μην τα χάσετε και πάτε σε αιμοκαθάρσεις. Γιατί αιμοκαθάρσεις, άμα σε πιάσουν στην Αμερική από ντόπα, δεν σε καλύπτουν. Όπως άμα δεν κάνεις στην Αμερική έλεγχο στα 50
αυτά που πρέπει να κάνεις και βγάλεις κακό όγκο και τα λοιπά, πάλι δεν σε καλύπτουνε. Και είναι σωστή. Καλά εδώ δεν θα σε καλύπτουν ούτως ή άλλως, ό,τι και να έχεις. Είτε τα κάνεις είτε δεν τα κάνεις, γιατί είσαι σε πτωχευμένη χώρα. Συνεχίζω για τον Λουτσέσκου και συμφωνώ με τον Ζαΐρη. Ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του πρέπει να είναι μακριά από όλα αυτά. Είναι οργισμένοι, δεν είναι οργισμένοι. Ο προσανατολισμός τους είναι η τακτική και το γήπεδο. Γιατί έρχεται ο Χιμένεθ με τρία στόπερ. Γιατί έρχεται ο Χιμένεθ με το Σιμόες. Γιατί έρχεται με το Σιμόες να πέσει πάνω στον Μπέλκα, που είναι ίδιο σωματότυπο. Γιατί έρχεται με τον Τσιγκρίσκι, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Για να την πέσει πάνω στον Πρίγιοβιτς, κολλητά, όπως τον τελικό. Τότε το 2-1 που είχα πάει με τον Ζαΐρη κάτω. Ο Κουλιανός ήταν σε ένα γάμο και μια ακόμα να παντρευόταν, είχε πάει στους γάμους ο Κουλιανός. Νίκο μου. Νίκο μου. Λοιπόν, έτσι είναι το σωστό. Και η ΑΕΚ θα κοιτάξει να χτυπήσει τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προβληματίζεται στα χαφ, μιας και μίλησαμε για την μπάλα. Γιατί φαίνεται ότι ο Κάνιας, ο Μέτριος, ο Ροφός, ο Αργός, ο Νοχελικός είναι το μόνο εξάρι που έχουν. Και αυτό είναι ευθύνη του ΠΑΟΚ. Το ότι έχει ένα κακό εξάρι. Και θα το βάλει λέει αύριο να παίξει το κακό εξάρι, πότε είναι την Κυριακή. Μαζί με τον Μαουαρίτσιο και θα φάνε τον Σακόφ. Θα κοντίνει δηλαδή λίγο τα χαφ του ΠΑΟΚ στο κέντρο. Αλλά θα πάρει μια οντότητα μεσοαμυντική με τον Κάνιας. Ο οποίος θα πάρει ρόλο μάλλον πάνω στο δεκάρι της ΑΕΚ ή αν παίξει με δύο φορ, στον ένα από τους δύο φορ να είναι κοντά με τον ένα στόπερ. Τώρα αυτά σας τα λέω γιατί είναι και η μπάλα μέσα να πούμε. Θέλω λοιπόν να μου πείτε στο 9.55 και ενώ 54.3.40 τι γίνεται με το συλλαλητήριο που όχι εσείς που πήγατε. Εσείς που πήγατε σας ξέρω. Εσείς που δεν πήγατε θέλω να μου πείτε γιατί δεν πήγατε. Γιατί ο απλός λαός του ΠΑΟΚ, ο απλός λαός, η κυρία, ο Μπάρμπας, ο μη οργανωμένος, γιατί δεν τραβήχθηκε εκεί. Τι ήταν αυτό που ήταν και δεν τραβήχθηκε να πούμε. Αυτό έχω να πω εγώ. Στο 9.55 και ενώ μήνυμα 54.3.40, αυτό έχω να ρωτήσω και αυτό έχω να πω στους φίλους ακροατάς. Τώρα, πάμε στο ντέρμπι Άρη Παλαιοχωρίου, Άρη Παλαιοχωρίου Ηρακλή. Ο Ηρακλής βολεύεται και με την ισοπαλία. Βολεύεται και με την ισοπαλία. Και με ισοπαλία δηλαδή εκεί, η νίκη ισοπαλία, η ισοπαλία δεν είναι κακή. Νομίζω ότι εύκολα μπορεί να την πάρει. Αν και το μπάτζετ του Άρη Παλαιοχωρίου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα, αν εκεί πλακωθούν εκεί για την εξόρυξη χρυσού οι κομμουνιστές του Ηρακλή, είναι μια έξυπνη κίνηση για να πάνε στο γήπεδο. Τώρα, άμα πάνε οι αστυνομικοί εκεί και τους τσακώσουν και τους πούνε μη και τα λοιπά, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αν και είναι εύκολη ημέρα για τους Ηρακλειδείς, γιατί όλη η μπατσαρία θα είναι εδώ γύρω. Όλη η μπατσαρία θα είναι εδώ γύρω. Οπότε εκεί η της Χαλκιδικής, εκεί η μπάτσι να πούμε, οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, έχουν μια βλαχο ιστορία και μπορεί, δεν είναι και τόσο εκπαιδευμένοι όσο είναι οι δικοί μας εδώ, να έχουν εκεί την καθημερινότητα της αστυνομικής διεύθυνσης εκεί που ο Δεβένταγκας, εκεί ο γενικός αρχηγός εκεί της αστυνομίας, δεν είναι και το ίδιο. Οπότε είναι καλά για τους Ηρακλειδείς, μπορούνε. Διάβασε όμως, λέει ο Κουλιανός, και τις δηλώσεις του Μάντος για να καταλάβεις τι γίνεται στα αποδυτήρια. Όχι μισοδουλειές, γι' αυτό λέει σου λέω. Θα μου τα πεις και τα απόγευμα. Σε ακούσω εγώ με το πλιάκο να πούμε εκεί πέρα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει τώρα? Α, στον Άρη. Ο Άρης ανέβηκε χθες. Αυτή ήταν η ιστορία. Ο Άρης ανέβηκε χθες και μάλιστα ανέβηκε σχετικά εύκολα φέτος στην κατηγορία γιατί είναι και αίτητος. Γιατί έκανε κάποιες απώλειες, αλλά δεν έφαγε γκολ στις απώλειες. Γιατί πήγε στο 0-0 και αυτό είναι θέμα και Ισπανού, να ξέρετε. Το να μην χάνεις στις κακές στιγμές. Να μην σε βρίσκουν τρίπιο πίσω. Δεν είναι εύκολο να παίζεις 30 μάτς κατακτητικά και να μην σε βρίσκουν τρίπιο πίσω. Δεν είναι εύκολο να κάνεις passing game και κατοχή μπάλας πάνω από το 60% σε κάθε μάτς. Να ανεβαίνεις ψηλά και να μην σε τρώνε πίσω. Αυτό είναι επίτευγμα του προπονητή του Άρη. Και αυτός οι οποίοι φέρανε τους παίκτες, εκεί ο Μυροφορίδης, ο Γορίλας να πούμε, και ο πρόεδρος του Άρη. Αυτό είναι. Τώρα οι Αριανοί, που νομίζουν ότι υποστηρίζουν την Μπαρτσελώνα και την Ρεάλ Μαδρίτης, να ξέρουν ότι και το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Πρώτον, όταν δεν μπορώ να κερδίσω το μάτς, δεν το κάνω. Πέρσι στην Καλυθέα φάγαν δύο από τον Τσίπρα. Κάνανε κατοχή μπάλας, κάνανε ευκαιρίες, αλλά ήταν ανοιχτοί πίσω. Τους βρήκαν στα κενά, να πούμε, στα χαφ της Καλυθέας. Τα center back μακριά ένας με τον άλλον, πήγε μπάλα μέσα, δεν μπόρεσε να αντιδράσει να πούμε το κέντρο της άμυνας, κακές επιστροφές, αργό το κέντρο, 2-0. Έτσι δεν ανέβηκε ο Άρης πέρσι. Μάτς τα οποία
δεν μπορούσε να τα πάρει, έχασε και μερικά. Φέτος δεν χάνει. Και είναι πάρα πολύ καλή για ομάδα Β' Εθνικής. Για ομάδα απένταρων, για ομάδα ανθρώπων οι οποίοι, άμα τους γυρίσεις ανάποδα, θέλουν 99 ευρώ για να συμπληρώσουν ένα ευρώ να πάρουν το κατοστάρικο στη τσέπη. Είναι καλά. Να ξέρουν δηλαδή ποια ομάδα υποστηρίζουν οι Αριανοί. Να ξέρουν σε τι σωματείο είναι οι Αριανοί. Οι Αριανοί έχουν ένα πτωχευμένο σωματείο σε ερασιτέχνη, ΚΑΕ, και το καλύτερο του τμήμα είναι η ΠΑΕ, η οποία ΠΑΕ έχει δυσκολία ρευστότητος. Και είναι υπεύθυνοι και αυτοί βέβαια οι άνθρωποι, γιατί όταν έχει 12, 13, 15.000 το Άρης Παναχαϊκή και έχει 4.400 εισιτήρια, πάει να πει ότι το 1 τρίτο πλήρωσε για να μπει μέσα και τα 2 τρίτα μπήκανε να πούμε κουτραντάν. Αυτή είναι η ιστορία με τον Άρη. 4.000 εισιτήρια, 15.000 κόσμος. 8.000 εισιτήρια, 2.000 εισιτήρια, 8.000 κόσμος. Μπαίνουνε κουτραντάν. Και άντε να μπω κουτραντάν, εγώ να έχω το μεγαλομέτωχο το Σαββίδι. Ποιος πληρώνει. Μπαίνουν και παοξίδες κουτραντάν. Πολλοί. Αλλά καβαλάν και αυτοί τα κάγκελα να πούμε. Και οι Ηρακλειδείς καβαλάν τα κάγκελα, αλλά ο άλλος έχει λεφτά. Εσύ και το ευρώ που θα πάρει ο μεγαλομέτωχος σου εκεί που στηρίζεις να πούμε, αυτός το χρειάζεται. Άρα λοιπόν, πήγαμε 15.000 στο γήπεδο με το κοντό εδώ πέρα χθες στο Χατζινάκο. Πήγαμε 14.000 στο γήπεδο. Πόσα εισιτήρια έχεις? Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Πώς δεν είναι δικό σου θέμα? Εγώ λέω πληρώνω. Εσύ πληρώνεις, αλλά ο διπλανός δεν πληρώνει όμως. Και είναι το θέμα. Λοιπόν, θέλω να ανοίξουμε γραμμές από τώρα. Να προλάβουμε, να δούμε το κοινό. Δώσε την. Πώς τη λένε? Την Τζούλη Μασίνο, πώς τη λένε μέσα. Ναι. Να ανοίξει τις γραμμές. 2-31-0 όλα 90. Περίμενα την οργή. Περίμενα την οργή του απλού παόξι, του όχι οργανωμένου, του όχι συσπηρωμένου, του όχι ας πούμε παίκτη του βόλεϊ, του μπάσκετ, του ερασιτέχνη κτλ. Περίμενα, πάμε πάρουμε γραμμές, πείτε μου γιατί δεν τραβηχτήκατε και πήγαν μόνο οι οργανωμένοι. Καλημέρα, μάλλον καλησπέρα, ακούμε. Χαίρετε. Χαίρετε κύριε μου. Γεια σου Ραπ. Γεια σου φίλε. Το φιλαράκι σου, πού είναι ο φιλαράκι ο κόκκινος? Ο κόκκινος σήμερα έχει ρεπό, ρε φίλε, γιατί δικαιούται. Εδώ ο Κανελάκης με την Νόβα έφευγε Δευτέρα και τον χάναμε. Παρασκευή έρχονταν. Ο κόκκινος να μην λείψει μια μέρα. Και εγώ αύριο να μην λείψω, δηλαδή. Λίγο να γρατζουνίσει ο λαιμός. Βεβαίως, ρε φίλε. Βεβαίως, γιατί όχι. Ναι. Για πες μου λίγο την άποψή σου για το ερώτημα που έθεσες εσύ, ρε φίλε, για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Αυτό που είπες, ότι πήγανε μόνο οι οργανωμένοι. Και δεν πήγε ο απλός λαός. Πες μου λίγο την άποψή σου. Ναι, ο απλός λαός για να κατέβει. Θα πρέπει και το έψιλον του Σαββίδη να οργανωθεί. Θα πρέπει να υπάρχει και ένας πυρήνας, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι να είναι πιστικοί. Θέλει, ας πούμε, ο απλός λαός το έναυσμα. Το έναυσμα είναι η αδικία, έτσι. Αλλά πήγαν οι οργανωμένοι, δυνατά, όμορφα, οι σύνδεσμοι κατέβηκαν. Αλλά εγώ περιμένω, για να ενοχλήσω την κυρία Σκουλαρίκη, τον κύριο Τσίπρα και τους άλλους, περιμένω τον όγκο, περιμένω τα μιλιούνια να πούμε, κατάλαβες. Ναι. Πόσο κόσμο έχει? Ξέρω εγώ, 3.000. Την Κυριακή ξέρεις ότι θα έχει κόσμο? Την Κυριακή, κοίταξε, θες μια αλήθεια? Την Κυριακή, ναι. Την Κυριακή έξω από το γήπεδο, άμα έχει παραπάνω κόσμο, είναι καλά, αλλά το συλλαλητήριο το οποίο το παίρνουν οι Αθηναίοι, τους 3.000 μπορεί να πει ότι ήταν λιγότεροι, η αστυνομία να πει ότι ήταν λιγότεροι κτλ. Περίμενα από τον απλό λαό. Ο απλός λαός τι σημαίνει? Η μαμά, η γιαγιά, η θεία, ο τύπος που είναι 55, ο παλιός, ο παόξης κτλ. Αυτό περιμένω εγώ. Και αυτό περιμένω για την Κυριακή. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Το περιμένω για την Κυριακή. Έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Γιατί η απόφαση λέει θα βγει πιο μετά, λέει. Και πριν πάμε στον κόσμο, επειδή εγώ τους συναδέλφους οι οποίοι είναι εξπέρ στο είδος, τους σέβομαι και μαθαίνω από αυτούς, δεν κάνω τον έξυπνο. Λέω, ο Θωμαΐδης μας είπε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ έχει ελπίδες στην έφεση να δικαστεί με άλλο άρθρο και να γλιτώσει τους μείον τρεις. Πριν βγει αυτή η απόφαση, μάλλον στην πρωτόδικη απόφαση ο Θωμαΐδης, μας είπε, κοίτα κατηγορηματικός, ότι ο ΠΑΟΚ μίλησε με τους ανθρώπους δεξιά και αριστερά, είπε θα χάσει τους βαθμούς. Για βάλε μου τι είπε ο κύριος Θωμαΐδης. Θα πούμε τι είπε ο κύριος Κόκκινος, βέβαια, γιατί ο Κόκκινος είχε πληροφορία από το καφενείο στη Βασιλίσσης Όλγας, εκεί που μαχαιρώθηκαν οι ιδιοκτήτες μεταξύ τους. Για βάλε. Εγώ καταρχήν περιμένω κάτι για να πανηγυρίσω.
Εντάξει. Καμιά τζάμπα χορηγία. Περιμένω να ανακοινωθεί ότι ο ΠΑΟΚ καθαρώνεται και θα γίνει ξανά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω να περιμένει. Θα το πανηγυρίσω. Τώρα λαϊκής. Και άμα πανηγυρίσει, μην ξαναπά στο Καφτατζόκο. Θα πανηγυρίσω, ρε φίλε. Για αυτό θέλω... Γιατί οι πληροφορίες μου θα αποδειχτούν σωστές. Α, περισσότερες από τον Θωμαίδη, α πούμε. Μάλιστα. Ναι, θα χαρώ πολύ, ναι. Θα τον πω σε έσκησα. Θα πει το Θωμαίδη. Ναι, ναι, ναι. Για αυτή την περίπτωση. Μπράβο. Θα χαρώ πολύ. Δεν κατάλαβα. Ναι. Τα παιχνίδια πρέπει να κερδίζονται και να χάνονται στο χορτάρι. Ναι, άσε ρε κόκκινε τι πρέπει. Τι θα γίνει, παίρνας. Θα χάσει ο ΠΑΟΚ 3 βαθμούς και αυτό θα γίνει. Και το βράδυ εδώ πέρα θα παίζουνε. Μέχρι το... τις 4 ναι. Θα βγει η απόφαση. Ναι. Θα γνωρίζουμε και θα έχουμε καιρό. Τι θα γνωρίζουμε. Στην έβγαλε πριν από λίγο ο Θωμαίδης. Η υπεκτίμηση. Είναι πολύ προσωπικό συνδυασμό τη οποία κάνει. Η δική μου η εκτίμηση είναι ότι η απόφαση ήταν αυτή. Και ο Θωμαίδης που 35 χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά, ξέρει εσύ καλύτερα που έτρωγε τα σουβλάκια και τα σουτζουκάκια στο γιο την ώρα που έκανε αυτέ τι εκπομπέ. Ξέρει καλύτερα εσύ. Εγώ βλακίες εγώ. Εσύ τι λες. Αυτό μιλάει με καταξιωμένου πολιτικού, μιλάει με καταξιωμένου επιχειρηματίε, μιλάει με καταξιωμένου δικαστέ. Εσύ μιλά εκεί πέρα στη Τούμπα εκεί με κάτι καταξιωμένου γύφτου, να πούμε, και εσύ έχει την ίδια αυτή με το Θωμαίδη. Ρε κόκκινε, πες να σε κάνουν μια θεραπεία για τη μυθοπλασία εκεί πέρα, να σε βγάλουν ένα φάρμακο, να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω... Ναι, μη, άστο. Ότι ψάχνουν κάποια δικά μου πράγματα και ρωτάω. Τι να ψάξεις, ρε κόκκινε. Απαγορεύεται. Άμα βγεις από το λιτόχωρο, ρε συντηρητικό κοινέ, θα χαθείς, να πούμε. Ναι, ρε φούλη. Θα χαθείς, ρε κόκκινε. Τώρα, άσε τώρα με το Θωμαίδη τώρα. Άσε, το Θωμαίδης ξέρει καλύτερα, να πούμε. Μην τον κολλάς, να πούμε. Ξέρει καλύτερα. Τι να κάνουμε τώρα. Πάει να συγκριθείς με το Θωμαίδη. Δεν το έχεις. Αφού συνέχεια το ρωτάς, Κυριάκο, τι θα γίνει. Κυριάκο, τι θα γίνει. Σου λέει αυτός ο Κυριάκος. Άλλος φελός και αυτός ο Κυριάκος. Σπιάντε ρε μαγουλήθρα, τα λέω και τα λες για δικά σου μετά. Και όχι μόνο αυτό. Έχεις και τη φαϊνή αυτή να του τη βγεις κιόλας. Δηλαδή εσύ δεν παίζεις με τίποτα. Αυτό ισχύει. Βάλε και το Θωμαίδη. Τι είπε ο Θωμαίδης πριν. Για να ξέρουμε τι λέμε. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα αφαιρεθούν 3 βαθμοί από τον ΠΑΟΚ, ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός το μάτς στα χαρτιά με 3-0 και θα υποστεί μια κύρωση ο ΠΑΟΚ της τάξης των 2 αγωνιστικών, που σημαίνει ότι θα παίξει κυκλισμένο το θυρών με την ΑΕΚ. Ποιο Θωμαίδη, εγώ ξέρω. Αυτό είναι. Θα πεθάνεις γιατί εσύ ξέρεις. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά είμαστε, καλά. Θέλω λίγο να πω 2-3 πραγματάκια. Ναι. Ξεκινώντας, θέλω να πω ότι όλοι κρινόμαστε από αυτά που λέμε και κάνουμε. Ναι. Ειδικά όσοι έχουν τη δυνατότητα να μιλάνε δημόσια, πόσο μάλλον για το άθλημα που αγαπάμε όλοι και αυτό το ποδόσφαιρο. Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις και θέλω μια καταστατική απάντηση, μια και είσαι μόνος. Πέρυσι στη δικαστική διαμάχη Ολυμπιακός Πλατανιάς υπήρχε παρέμβαση από τον ΠΑΟ. Βεβαίως, για να πάρει το παιχνίδι τους μείον 6 Ολυμπιακός και να πάρει το πρωτάθλημα, βεβαίως. Υπήρχε. Βέβαια. Στη δικαστική διαμάχη φέτος ΠΑΟΚ Ολυμπιακού υπήρχε οποιαδήποτε εμπλοκή της ΑΕΚ. Όχι, αλλά η ΑΕΚ θα ωφεληθεί που ωφελείται. Όχι. Όχι, είπες. Επομένως, η ΑΕΚ στέει για την τρύπα του όζοντος. Η ΑΕΚ στέει για την κλιματική αλλαγή. Η ΑΕΚ φταίει για τα πάντα σε αυτό το πλανήτη. Ο κύριε, η ΑΕΚ ωφελείται, αυτό λέω εγώ. Ωφελείται. Γιατί ωφελείται, γιατί πως τι ωφελείται. Πώς δεν ωφελείται, ρε μου. Δεν ωφελείται. Εδικάστηκε η έφεση. Α, αν συνέβη. Εντάξει. Δίκασέ με, κατηγόρησέ με ότι ωφελούμε. Όταν πραγματικά πας μείον. Γιατί αν γίνει αυτό που εγώ θέλω και πιστεύω και λήξει το παιχνίδι 0-1 ή 0-2, μετά να το ξεχάσουμε το ότι ωφελήθηκε η ΑΕΚ. Αυτό είπα και προηγουμένως. Ότι ο ΠΑΟΚ οφείλει στο χορτάρι να κάνει 2 νίκες με την ΑΕΚ για να πει ότι εγώ είμαι η καλύτερη ομάδα, μου το πήρατε με -3 για τη ρήψη, αλλά εγώ του χρόνου θα το πάρω πάλι. Εγώ θα το πάρω. Η διαφορά ξέρεις ποια είναι, Κωστή. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα του Προέδρου και η ΑΕΚ είναι ομάδα του προπονητή της. Σίγουρα το είπαμε αυτό. Αυτή είναι η διαφορά. Μα το κάναμε και γκάλωπ, το είπαμε αυτό. Πάει τελείωσε. Εγώ πάει τελείωσε. Θα πάρει και Κυριακή στη Τούμπα. Να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από το καθένα φέτος. Παίζουν οι δύο καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Και ζητώ από την ΑΕΚ να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από το καθένα. Να μην χάσει τίποτε άλλο. Εάν με κερδίσει ο ΠΑΟΚ καθαρά. Και μην καθαρά, δεν θα ασχοληθώ. Ξέρει, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με διαιτησίες. Αν αποδείξει ότι είναι πιο ισχυρός. Έστω και εξαγωνιστικά. Έστω και αγωνιστικά, εγώ τη Δευτέρα θα δώσω συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Σε άλλη περίπτωση, θα συγχαρώ την ομάδα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Πάμε επόμενος κύριος.
Καλησπέρα, κύριε Λαπτόπουλε. Καλώς τώρα. Είμαι ο Περικλής. Ο Περικλής, ναι. Ναι, 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 που σου είχα πάρει τηλέφωνο κάποτε με τον πατέρα σου. Ήμασταν, ερχόταν στη ΔΕΗ και μας, τον δίναμε τα χρήματα. Ήμουν ταμείας. Θα ήθελα μία χάρη, αν μπορούσες. Βέβαια, στη ΔΕΗ, σε ποια ΔΕΗ, γιατί εγώ έχω ένα φίλο Ηρακλειδέα στη ΔΕΗ και στη Χαριλάο, κάτω στη Βουλγαρία. Όχι, στην Αγίου Δημητρίου ήμουν εγώ. Α, επάνω Αγίου Δημητρίου, ωραία. Ναι, ναι. Και ερχόταν ο μπαμπάς του συγχωρεμένος και τα συζητούσαμε εκεί πέρα, μετρούσε τα λεφτά από την... όταν ήταν στην τράπεζα, ναι, στην Εθνική. Θέλω μία χάρη, αν μπορείς να μου την κάνεις. Για πες. Είπες προχθές για ότι ένας φίλος σου γιατρός στο ΑΧΕΠΑ έβγαλε ένα μηχάνημα που κάνει αυτούς που δεν ακούνε καλά. Αυτός ο γιατρός, εχθές έπινα μαζί του καφέ στο Μακεδονία, ναι, Παλάς. Μαζί με, ναι, τον Νίκο το Φίστα, τον ουρολόγο, οι τρεις μας ήμασταν. Α, το Φίστα, και... τον ξέρω τον κύριο. Άκουμε λίγο. Ναι. Αυτός ο, ναι, τύπος, ναι, λοιπόν, αυτός, ναι, ο γιατρός, ήταν ραδιοπειρατής και τα χέρια του πιάνανε στα, ναι, μηχανήματα. Αυτός, ναι, λοιπόν σπούδασε ιατρική και τώρα στο ΑΧΕΠΑ έχει βρει ένα μηχάνημα που το βάζει πίσω εκεί και αυτός το ανακάλυψε. Και, μάλιστα, αυτοί που είναι κουφοί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, έχουν, ναι, δει αποτέλεσμα. Και να πάω και τον πώς κόκκινο μπορώ εκεί, να γιατί... πάω να τον βρω αυτό, να πώς λέγεται. Κοίταξε, στον αέρα μου είπε να μην πω το όνομα. Αν μου δώσει την άδεια, αν μου δώσει την άδεια να το πω, θα το πω, θα τον πάρω τηλέφωνο και θα, ναι, ενημερώσω. Θα ενημερώσω. Εντάξει, θα περιμένω, έγινε, γιατί έχω πρόβλημα μεγάλο με το. Εντάξει, να κάνεις υπομονή. Εντάξει. Και εγώ έχω πρόβλημα, έχω εμβοές. Ακούω περιστέρια από το δεξί μου ταυτί συνέχεια. Α, όταν έχουμε εμβοές είναι πρόβλημα, ξέρεις. Είναι να το πρόβλημα, δεις, ναι. Ναι, ναι, να κάνα μπουνίδι θα έφαγα καμιά μέρα. Δεν θα κλείστηκα να πούμε. Άρα, είσαι ψυχάρα, ρε. Τα λέμε, ρε, φύγε, θα τα βρούμε την άκρη. Άμα είναι για τέτοια θέματα, κάνα μπουνίδι θα έφαγα. Κάνα τριάρι θα έφαγα στο δεξί αυτή. Και θα μπούμε κουσούρι, να πούμε, φαίνεται. Έλα, φίλε, ναι. Τεσάρι, μάλλον. Ή τριάρι είναι. Άρα, δύο, τριάρι. Λέγε, φίλε, ναι. Τεσάρι είναι στο αριστερό αυτή. Λέγε, φίλε, ναι. Έλα, Κώστα, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Καλώς τώρα. Στο μεροκάμα του δώσαμε λίγο τα αρέστα. Ναι, κάνε τη δουλειά σου, μη στεναχωριέσαι. Ναι. Μην αγχώνεσαι, περιμένω εγώ. Κώστα. Λέγε. Πού θέλει τώρα, δεξιά κάτω. Έλα, τα γόρι, λέγε. Μόλις τελειώσει τα κάλω. Έλα. Εδώ πέρα, ε. Ναι. Εντάξει. Για να μαζέψει 30.000 κύριε Ραπτόπουλε. Παρακαλώ, ναι, να ακούσω. Φωνάζει όλα τα κανάλια στο Μακεδονία Παλάτ. Αντί να πάτε στο καλό. Φωνάζει όλα τα κανάλια. Του δίνει μεροκάματο. Και, ναι, λες, ναι, όχι, όχι, όχι. Και λες να ζουμάρουν τη μάπα του κυρίου Σαββίδη. Ναι. Θα πει ο Σαββίδη 40 με 50 πιασάρικες λέξεις. Ναι. Να, ναι, ξεσηκωθεί ο κόσμος. Ναι, αγάπη μου, το ξέρω, ωραία το λες. Μπράβο, παλικάρι μου. Ναι, ωραίο. Δεν θέλει τα, να πούμε, να κατεβατώ. Όχι. Δεν με 100 λέξεις πιασάρικες. Έτσι, ναι. Επανάσταση, ναι, κατεστημένο, χωρίζουμε την Ελλάδα. Δεν θέλει παραπάνω. Ναι. Και καμιά 10.000 αφήσει όλη τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Και σε μια εβδομάδα, άμα δεν έχει 30.000 με την παρουσία του Προέδρου, εγώ θα κάνω ένα μήνα. Τον Ταρίπα Τζάμπα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, να βγουν 5 σύνδεσμοι, 10, και σε μιλάει παλιό πρόεδρο συνδέσμου, ναι. Να βγουν και να ξεσηκώσουν τον άρα, κόσμο. Άρα καλά, δεν ξεσηκώνεται άρα καλά το έπιασα. Άρα καλά το έπιασα το κόλπο εγώ. Έτσι. Ναι, με τη βοήθεια από κάτω όλων των συνδέσμων. Αν δεν βγει μπροστά ο αρχηγός, δεν γίνεται τίποτα, κύριε. Δεν ξεσηκώνεται τη μάζα. Θυμάστε τότε ερχόταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Άιντε. Τι θα μάζευε ο Παπαθεμέλης μόνος του, τίποτα. Ερχόταν η κεφαλή και γινόταν χαμός. Κατάλαβε. Και ξέρεις, Ανέστης Αναστασιάδης, ραδιοφωνή της Τούμπας με Γρηγόρη Κόκκινο να κάνουν προπαγάνδα, να κατέβει ο κόσμος κάτω. Κλείσε να πάρω ένα ακόμα, κλείσε. Ανέστης Αναστασιάδης. Το Πασόκ, το Πασόκ. Δεν το διορίσαν το φέλο. Αδιόριστο τον αφήσαν. Λέγε, φίλε, ναι. Το Πασόκ. Λέγε, φίλε, ναι. Ναι. Έλα, έλα φίλε, έλα φίλε. Έλα Κώστα. Καλώς τώρα. Έλα Κώστα, Γιώργο Σάεκ από Αθήνα παίρνω. Γεια σου φίλε, σ' ακούμε. Γεια δες. Πρώτη φορά σας παίρνω, έχω λίγο άγχος, αλλά σας ακούω μέρες, έχω ακούσει, έχω επιβιβήσει με αυτά που ακούω από σας. Ήθελα να σε πάρω και χθες. Καταρχήν χθες λέγατε. Ναι.
Για το 3-5-2, ότι κατεβάζει η ΑΕΚ 3-5-2, επειδή φοβάται ότι επειδή παίζει με την Μπαρτσελόνα, κατεβαίνουμε παίζει... 3-5-2, Ραπτόπουλε. Γιατί πας για, δύο αποτελέσματα, ρε φίλε. Καλά, καλά. Ναι, φυσικά, αλλά θα σου πω εγώ, Ραπτόπουλε, γιατί κατεβαίνουμε με 3-5-2. Η δύναμη του ΠΑΟΚ φέτος είναι τα extreme. Τα extreme του και τα full back, τα back του που συμβάλλουν στο παιχνίδι. Ναι, αλλά εσύ θα παίξει, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο με δύο, ενώ αυτοί θα παίξουν με τέσσερις. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα έχει τα back του και τα extreme του και εσύ θα έχεις μόνο back half. Άρα λέω εγώ ότι μπορεί το 3-5-2 να μην ταιριάζει κιόλας. Δεν είναι απόλυτο ότι ταιριάζει. Απλά φανήκατε να εννοηθεί χθες ότι επειδή παίζουμε την Μπαρτσελόνα και φοβόμαστε σε όλα τα δύσκολα μάτια, εκτός και αν. Με τη δυναμό, με 4-4. Εκτός και αν. 3-3 κατεβήκαμε. Εκτός και αν. Στο Καραϊσκάκι επίσης. Εκτός και αν ο Χιμένεθ που είναι πονηρός, πάει το παιχνίδι και θα πάμε σε διάλειμμα. Πάει το παιχνίδι στα άκρα. Για να φορτώνει ο ΠΑΟ και αυτός να έχει τρεις στόπερ και ένα man to man στο Τσιγκρίνσκι πάνω στον... θα το αναλύσω αυτό που πες. Πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα. Το καταλαβαίνω. Είναι λίγο περίεργη η ανάλυση του 3-5-2 της ΑΕΚ μες στην Τούπα. Πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε τις γραμμές σε λίγο. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για δέκατα. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμωδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση Panadol Advance. Με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Αδερφέ, φουλάρετο. Ποιος είσαι, ρε φουλαράκο? Ο Νάσης. Δεν χρειάζεται να είμαι ο Νάσης για να φουλάρω το αυτοκίνητο. Έβαλα υγραερίο κίνηση στην Γκάστε Οδούρου και κάνω τα ίδια χιλιόμετρα με τα μισά χρήματα. Υγραερίο κίνηση Γκάστε Οδούρου. Γιαννιτσόν 181, πίσω από τα Κτέλ Μακεδονίας. Κορυφαία συστήματα Ζάβολη. Γραπτή εγγύηση 2 ετών. Τώρα από 499 ευρώ. Ενημερώσου στο otogas.gr ή στο 2310-523131. Ένας δράκος κρύβει με τα χρυσά φτερά του τον ήλιο. Και ένας θαλάσσιος δράκος αναδύεται από το βυθό. Δίπλα μου, ένα δράκο αυγό ετοιμάζεται να ανοίξει. Πού είμαι? Είμαι στο Mediterranean Cosmos. Σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επικές εκθέσεις. The Land of Dragons. Ένα μοναδικό υπερθέαμα έως τις 24 Μαρτίου. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου. Τα λέμε λαϊκά, γιατί όλα τα λεφτά είναι στο λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το δεκαπλό jackpot του λαϊκού λαγίου μοιράζει μέχρι και 5.600.000 ευρώ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Έλα φιλέ, θέλω χάρη. Θα με πετάξει στο αεροδρόμιο. Εσύ ακόμα υποχρεώνεσαι σε φίλους ή πληρώνεις μια περιουσία για τη μεταφορά σου στο αεροδρόμιο? Έχουμε τη λύση. Apollo Airport Parking. Άμεση εξυπηρέτηση, μοναδικές προσφορές. Με δωρεάν μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 2310-47-4041. Apollo για πάρκινγκ στο αεροδρόμιο. Apollo για ενοικίαση αυτοκινήτου. Apollo και ξένιασες. Προσοχή παρακαλώ. Παρακαλείται η μαμά του μικρού Αλέξανδρου να αργήσει κι άλλο στα τυριά ή έστω να πάει για έναν καφέ στην καφετέρια του καταστήματος. Γιατί ο Αλέξανδρος δεν έχει κάνει ακόμη όση τσουλήθρα θα ήθελε. Ευχαριστώ. Στα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, οι αγορές γίνονται τόσο οικογενειακά όσο πουθενά. Με έναν δωρεάν παιδότοπο για παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, όσο εσείς κάνετε τις αγορές σας και με την ποιότητα, την ποικιλία και τις προσφορές που θα βρείτε μόνο στο Σκλαβενίτη. Σκλαβενίτης, τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salon. Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Χρειάζομαι επιτέλους σταθερότητα. Ακούς, σταθερότητα. Σταθερότητα στη σχέση σου. Με την Energy έχεις σταθερή χρέωση ανά κιλοβατόρα. Και με την προσφορά 5x5 έχεις 5 ώρες δωρεάν.
δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Τηλεφώνησε στο 18101 και δες πως στην Energy δεν μιλάμε, δεσμευόμαστε. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Με το κύρος και την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Όροι προϋποθέσεις και διάρκεια προσφοράς στο energyprovider.com. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Βρείτε τα προγράμματα Energy και στα καταστήματα ACS. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ έως 31 Μαρτίου. Αγοράστε τώρα, πολύ φθηνότερα, ό,τι θα φορέσετε σε ένα μήνα. Mega Outlet. Έξυπνες αγορές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με τόπα αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα 4ALL ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Δύο νέα καταστήματα 4ALL λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλήσο Φούλη 12 και Παπαναστασίου 197. Το νου σας όμως, γιατί προσεχώς νέο κατάστημα και στην προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Prince Oliver. Final Sale. Έως 70%. Experience the Prince Oliver Trend. Στη Θεσσαλονίκη, προξενού Κορομιλιά 48 και στο www.princeoliver.com. Must have Prince Oliver. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπο Σαμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Και φυσικά ο Ασκιάδης με τον Παλοδήμο έχουν τη δική τους αυτοκρατορία στην πώληση αυτοκινήτων και στα σέρβις και στα μεταχειρισμένα. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, εκεί στο δεύτερο τοκτέο, θα τους βρείτε. Μια μεγάλη μονάδα. Έχουν και αυτοκίνητα με φυσικό αέριο. Έχουν όλη την γκάμα στα Σκόντα και στα Hyundai και τα μεταχειρισμένα. Και μπορείτε να πάτε εκεί να δείτε ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Ράπησε ψυχάρα Γνήσιος. Διπλό την Κυριακή. Προγραμματιστής από Αθήνα Κωστή πες στον Καστοριανό ότι εκ του ασφαλούς δεν παρεμβαίνει η ΑΕΚ. Αν δεν γεγόταν ο Ολυμπιακός να πάρει την υπόθεση, θα το έκανε η ΑΕΚ. Αν δεν θέλει κούπα στα χαρτιά, κάνει έφεση να μην τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Ραπτό σημείο σε δύο βιβλία για αυτούς που έχουν έφηβα παιδιά. Παιδιά στην εφηβεία γονείς σε κρίση της Αλεξάνδρας Καπάτου από εκδόσεις Μίνωας και όλη η αλήθεια για τις έφηβες από εκδόσεις Σαβάλας. Τέλης. Καλησπέρα, Ραπ. Πιστεύω ότι και να πάρει θετικό αποτέλεσμα η ΑΕΚ δεν θα την δικαιώσει ηθικά, γιατί όλη αυτή η ανακατοσούρα έχει χαλάσει τις ισορροπίες και την ψυχολογία στον ΠΑΟΚ. Και αυτό το βλέπεις και από τον καυγά Βαρέλα Μάτος. Έγινε καυγάς Βαρέλα Μάτος. Τώρα για τον Λουτσέσκο, ο οποίος είναι ανασφαλής σαν άνθρωπος. Εντάξει. Θέλει και αυτός να λαϊκίσει για να του ανανεώσουν το συμβόλαιο. Θα μου πεις πρώτος είναι. Ναι, πρώτος είναι, αλλά μπορεί να μην μείνει πρώτος. Και μετά να του πει ο Ιβάν Χάσερε, φίλε, εγώ καθάρισα να πούμε, εσύ τι έκανες. Πήγες στην Τρίπολη και την έφαγες να πούμε. Μπορεί να του πει ο Ιβάν, εγώ του το έλεγα να πούμε. Αν δεν πάρει την ΑΕΚ και στον τελικό. Πω τι Αθήνα, τι ο ΑΚΑ. Τρεις φορές απάνω τον μπάτζετ. Τι ας σε κάνω. Σε έχω γυμναστήρια, σε έχω γυμναστές, σε έχω 8 φυσιοθεραπευτές, σε έχω ψυχολόγους, σε έχω μάγειρα, σε έχω να πούμε, σε έχω τον ατρόμητο φίλο, τι στο διάλογο θέλει να του έλεγα. Αν δεν τα πούμε, παίξε μπάλα. Πάμε στον κόσμο, ναι, γεια σας. Μάλιστα. Τι έπαθε. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, είπαμε. Πάμε στον επόμενο.
Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Ο παδός της ΑΕΚ είμαι. Καλώς τον. Δεν θέλω λίγο να γίνω κι εγώ μονότονος και να πω. Μην γίνεις μονότονος, γιατί η φωνή σου είναι φωνή μονότονου. Γίνε να πούμε. Ναι, είναι λίγο. Ναι. Είναι λίγο, ναι. Δεν θέλω να είμαι μονότονος και να πω γιατί έκανε ο ΠΑΟΚ πέρσι με τον Πλατανιά, για τον Βάλνερ, για τον. Ναι, το λες, αλλά το λες. Ναι. Καλά, γιατί δεν ακούω, παρακάτω. Να το αναφέρω λίγο, γιατί ξεκινούνται εύκολα αυτά από τους ΠΑΟΚΤΙΕΔΕΣ. Λογικά, παίρνω λίγο στα αγωνιστικά. Ο Τσιγκρίνσκι θα φανεί αύριο, άμα θα είναι στην αποστολή. Θα είναι μεγάλη απώλεια ο Τσιγκρίνσκι. Όταν παίζει με τον Πρίγιοβιτς, έχει θέμα ο Πρίγιοβιτς. Το πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εάν δεν παίξει ο Τσιγκρίνσκι, ο Πρίγιοβιτς θα πει: αμάν καλά είμαι, καλύτερα θα είμαι. Άμα ρωτήσει τον Πρίγιοβιτς τώρα η γυναίκα του και του πει: αγόρι μου, γιατί και μόνο γαμικός, έτσι είπε, μόνο η γυναίκα μου είδε το σόβρακό μου. Θα του πει: βρε, αγόρι μου, γλυκέ μου άνδρα, τι θα κάνεις, να πούμε. Θα σου πει: κάτσε, μωρό μου, να δούμε, παίζει αυτός ο Ιησούς Χριστός. Άμα παίζει ο Ιησούς Χριστός, θα την πει: θα δούμε, μωρό μου. Αν δεν παίζει ο Ιησούς Χριστός, θα πει: θα το καρφώσω, μωρό μου. Αυτή είναι η διαφορά. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Όπως ο Πέλκας στην κόμενά του, άμα του πει: η αγάπη μου, τι θα κάνετε. Θα πει ο Πέλκας: να δω αν παίζει ο Σιμόες, μωρό μου. Αν παίζει ο Γαλανόπουλος, θα πει ο Πέλκας: θα κάνω ένα γκολ, μωρό μου, και θα στο αφιερώσω. Αν παίξει ο Σιμόες και του πει του Πέλκα η κόμενα: μωρό μου, θα μου αφιερώσει γκολ. Με το Σιμόες θα πει: θα δούμε, μωρό μου. Συνέχισε τώρα, συλλέγε. Λοιπόν, ναι. Λογικά, άμα δεν παίξει ο Τσιγκρίνσκι, ναι. Ο Μανώλης Χιμένεθ δεν θα παίξει με πεντάδα στην άμυνα. Ο Χιμένεθ τι να κάνει. Δεν θα παίξει με πεντάδα, θα παίξει τετράδα, 4-4-2. Μάλιστα. Αυτό το γνωστό. Θα παίξει ντούμπα, δηλαδή 4-4-2. Κλωμό το κόμμα, αλλά συνεχίζει εσύ. Ναι. Αλλά μπορεί να είναι αυτό που λες και σε τον Μπασταρδεμένο και να έχει τον Μπακάκι αριστερά που είναι πάρα πολύ πιθανό και να έχει τον Λόπες μπροστά και να γυρνάει αυτό που κάνει συνέχεια με τον Λόπες. Μπορεί να παίξει Μπασταρδεμένο 3-5-2 με τον Μπακάκι αριστερό ή δεξιό στόπερ. Αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι πιο λογικό αυτό. Ναι, αυτό είναι το λογικό. Αυτό θα κάνει άμα δεν παίξει την Greens. Και δεν μπορεί να παίξει και. Γιατί ο Μπακάκι παίζει καλά και στόπερ. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ο Μπακάκι, αν παίξει τρίτο στόπερ. Και πέφτει πάνω στον μαζί με τον Σιμόε στον Μπέλκα, θα του δημιουργήσει πρόβλημα χαμηλά. Δηλαδή, ο Χιμένεθ, ο Γουίντι Άλεν, σου λέει: θα βάλω τον Σιμόε κοντά στον Μπέλκα, αλλά επειδή ο Μπέλκα είναι τσόγλανο, γρήγορο και φορμαρισμένο, θα βάλω τρίτο στόπερ τον Μπακάκι, γιατί χαμηλά είναι πολύ καλό ο Μπακάκι. Κατάλαβε. Αυτό είναι στην μπάλα πάνω. Ναι. Την Κυριακή ζητώ από την ΑΕΚ να πατήσει κάτω. Τι να πούμε εμείς του γάβρου. Να μην χαριστεί. Okay, οκ, να... επόμενος, boy. Η ΑΕΚ, αν είναι το σκορ 0-0, δεν θα πάρει ρίσκα. Αν θα βγει προς το τέλος, θα δούμε. Χαίρετε, δεν θα βγει πολύ. Ναι. Ναι. Το χοντρό Κωστή, ποιος τον ξεφούσκωσε. Ποιος ξεφούσκωσε το χοντρό. Ναι. Καλή ερώτηση. Δηλαδή, το ξεφούσκωσε ο Ιβάν ή το ξεφούσκωσε ο Μελισανίδης. Μήπως το ξεφούσκωσε η ΑΕΚ που όπου το βρήκε τον κέρδισε. Α, εννοείς το χορτάρι. Πεκτικά, ναι. Το χοντρό, το ξεφούσκωσε η ΑΕΚ. Εξαγωνιστικά, η κόντρα του χοντρού με το τίγρη κρατάει πολλά χρόνια. Ναι. Αυτοί εδώ πέρα, να μην πω τώρα τι αγρό να αγοράζουν. Δεύτερον, για κάτι που ανέφερες χθες, ότι θα πάει ο Original έξω σήμερα από τα δικαστήρια, από τις εφέσεις. Ναι. Αυτό δεν ισχύει, φίλε. Κανένα γκάιλε δεν έχει original. Δεν ξέρω. Εγώ έμαθα ότι θα πάνε και από τις τρεις ομάδες φύλλα δηλαδή από την ΑΕΚ. Άκου να σου πω τώρα. Κανένα γκάιλε δεν έχει ο λαός της ΑΕΚ. Αντιθέτως διασκεδάζει αφάνταστα φέτος με το κλάμα των Ολυμπιακών για την εξυγίανση και όλα αυτά. Και διασκεδάζει ακόμα περισσότερο με τους Μπετόβρακες Παοξίδες που. Διασκεδάζει original με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Λέω ο φίλος της ΑΕΚ. Ράπι, είδες τον κρυόκολο το Μητσικώστα που σε έκανε σάτυρα. Πιο ξενέρωτος πεθαίνεις. Λέω 110. Εντάξει, με πήρε τηλέφωνο, τηλεφωνηθήκαμε με τον Μητσικώστα. Λέω, χοντρό με έκανες. Είμαι τέτοιος, λέω. Όχι, λες, έκανα φάρδιο. Ρε, κυλαρά, λέω, με έκανες. Το λέω, έβασα από κάτω. Λοιπόν, πάμε κόσμο, ναι. Ναι, Κωστή, εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Χαίρετε, Κωστή. Ο Νίκος από Κόρινθο είμαι. Γεια σου, φίλε. Είναι το πιο απολαυστικό πρωτάθλημα για όποιον δεν είναι κάποιον από τις μεγάλες ομάδες. Βλέπεις ένα διαγωνισμό για το ποιος θα είναι πιο ξεφτύλα στην μέρη. Αχα. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί. Καταρχήν, εγώ λογοτημένο Κόρινθο, έχω δει τους γάβρους. Οι μισοί γάβροι να υποστηρίζουν καλύτερα το παρί το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Γιατί έχουν τη μανούρα των εξίδων εδώ κάτω. Ναι, σωστό. Λογικό. Η άλλη μισή να το πάρει ο ΠΑΟΚ, να το πάρει η ΑΕΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι εχθρός μας.
Εκφράζ μας με τη λογική τα επιχειρηματικά μεταξύ Μαρινάκη και Σαββίδη. Αυτοί είναι οι συνδεσμοί της. Ναι. Πραγματικά είναι απολαυστικό πρωτάθλημα. Για εμάς τους τρίτους. Όσο έχει να κάνει τώρα με το συλλαλητήριο. Δεν βγήκαν οι εκτζίδες το 8. Πού το πήρανε. Αντικειμενικά το πήρανε. Ναι. Δεν μαζευτήκανε κόσμος που είναι και στην Αθήνα μπορούσαν να μαζευτούν. Τώρα και να μαζευτούν του ΠΑΟΚ. Θα έχει αποτελέσματα. Πιστεύεις εσύ. Κοίταξε. Εγώ του Θωμαΐδη που είναι μέσα στους δικαστές, τους εφέτες και τους εισαγγελείς, στην πρώτη απόφαση όταν το ρώτησα, Κυριάκο, τι γίνεται, μου λέει μείον τρεις αυτό που είπε. Τώρα ο Θωμαΐδης στα γραφεία που τον είδαμε, εγώ τον σέβομαι απεριόριστα σε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, ο κόκκινος μπορεί να έχει τον εισαγγελέα που πάει εκεί στη λεωφόρο Νίκης και πίνουνε τσίπουρο εκεί να τα ξέρει καλύτερα. Δεν νομίζω. Λέει ο Θωμαΐδης ότι τώρα ο ΠΑΟΚ μπορεί να γλιτώσει τους μείον τρεις εφόσον δικαστεί με άλλο άρθρο. Δηλαδή δίνει ένα τούνελ μικρό, έτσι μια μικρή σύραγγα αισιοδοξίας. Ενώ στην πρώτη απόφαση ο Θωμαΐδης δεν έδινε περιθώρια. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε εδώ τον Μπεν Μάτλοκ της αθλητικής δικαιοσύνης, τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Φύγε! Κατάλαβα. Κωστή, πότε να περιμένουμε, ρε φίλε, την απόφαση. Ζημιώνονται και τα γύρω μαγαζιά, αν παραμείνει και κλεισμένον. Μπρρρρρρ, Χιμένεθ, λέει. Λοιπόν. Το όνομα του νικητή για το αρνί είναι Αλιπασάλης. Τι είναι αυτό το όνομα? Άγγελος. Αλιπασάλης. Σίγουρα μωρή είναι αυτό το όνομα. Αλιπασάλης Άγγελος, πρέπει σε μισή ώρα να πάρει τηλέφωνο. Ναι, λέει η Κλαούδια Καρδινάλη από μέσα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Αλιπασάλης. Μυστητή, πού τους. Μα τι είναι αυτό, από πού είναι αυτός ο Αλιπασάλης? Από τα βάθη της Ανατολής είναι. Άκου Αλή. Αλιπασάλης. Θα ρωτήσω την καταγωγή του. Καλημέρα, Αλιπασάλη, βάρα το τηλέφωνο να πάρεις το αρνί. Έλα, φίλε, καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα, Ραπ. Έλα, φίλε. Από Αθήνα, Γιάννης. Καλώς. Παναθηναϊκός. Καλώς τώρα. Ποιο μέρος? Αγία Παρασκευή. Ωραία. Τέλεια. Μια χαρά. Να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου απαντήσει αντικειμενικά. Θεωρώ καλό δημοσιογράφο, πραγματικά. Δημοσιογράφο σου. Πολύ καλό δημοσιογράφο, μάλιστα. Δεν μου λες. Δεν είναι ίδια τα πράγματα με το κουτάκι μπύρας και με το χαρτί. Αστεία. Κοίταξε. Εννοώ. Το αστεία θέατρο. Και τα δύο. Ακού. Το θέατρο είναι το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν πήγε εκεί για να προκαλέσει να μην παίξει. Πήγε να παίξει κανονικά. Έτσι όπως έπαιζε ο ΠΑΟΚ, δεν κέρδιζε ούτε το 2050. Και με τον Ίβιτς, του είπανε ο Κωνσταντινίδης, πέσε κάτω, πας και την γλιτώσουμε. Έτσι έγινε. Εδώ αυτοί ήρθανε. Δηλαδή, ακόμα και αν και συγκινούσε το παιχνίδι, θα πέφταν κάτω, κάτι θα πετούσανε γιατί ήρθαν με προκλητικότητα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός ήρθε με προκλητικότητα. Το θέατρο ήταν το ίδιο. Σε έρευνα που έκανα εγώ στο rapto.gr, 65% ήταν καλύτερο το θεατρικό του Γκαρθία και 35% του Ίβης. Δηλαδή θεωρήσανε ότι ο Ολυμπιακός ήρθε προκαθορισμένος να κάνει ζημία. Ο ΠΑΟΚ πήγε εκεί να παίξει, του βγήκε το κουτάκι της μπύρας εκεί πέρα, σου λέει δεν πάμε καλά, χάνουμε ένα 0, μας έχει βάλει ο Παναθηναϊκός μες στα δίχτυα. Εντάξει, άμα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ 2-0, ναι, νομίζω ότι δεν θα τον βρίσκαν αλλιώς τον Ίβης. Για πάμε παρακάτω. Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Και να βγει, όποια ομάδα και να βγει είναι δεύτερη στα play-off, Champions League δεν έμπαινε μέσα. 100%. Γιατί τώρα θα μπει καμιά Champions League? Σου λέω, μόνο ο πρωταθλητής μπορεί να μπει που μπαίνει απευθείας. Δηλαδή ήταν ανούσιο να γίνει αυτό. Τόσο αφορά για τους Γάβρους αυτό που λες, θα σου πω κι εγώ ένα παιχνίδι πρόπερση που ήμασταν στη λεωφόρο 2-3 ώρες μέσα. Είχε πεταχτεί μια φωτοβολίδα. Στον Πρωτόταυρο. Και έσκασε δίπλα από τον άλλον. Τον Πρωτόταυρο, έπιασε τον Πρωτόταυρο. Ακριβώς. Και μάθαμε από. Μα και εκεί, άκου να δεις. Μα και εκεί ο Πρωτόταυρος. Ναι. Δεν θα κατέβουνε. Φύγε, ωραίο. Μα και εκεί ο Πρωτόταυρος. Και εκεί ο Πρωτόταυρος πήγε εκεί για να τον δουν να πετάξει κάτι και να μην παίξει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός και στη λεωφόρο με τον Πρωτόταυρο και τώρα με τον Μυραλάς και τους άλλους ήρθε για αυτό το λόγο. Και η μαγιά του είναι ότι πέτυχε και το ένα και το άλλο. Περιμένουμε βέβαια την έφεση. Ο Ολυμπιακός και εκεί με τον Πρωτόταυρο πήγε για να μην γίνει ο αγών. Αλλά είχε πλάτες εκεί. Εδώ
δεν έχει πλάτες. Έχει πλάτες ο τίγρης. Γι' αυτό έλεγαν εδώ οι υπόξιδες που ήρθανε. Ξεφούσκος ο χοντρός. Τώρα εσκομπάρι είναι. Πάμε στον κόσμο, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Γεια σου, κύριε Κώστα. Καλώς τον. Κύριε Κώστα, είσαι πανέξυπνος δημοσιογράφος. Θέλω να σχολιάσω κάποια πράγματα και να μου πείτε την άποψή σας. Πρώτον, το Δεκέμβριο πιστεύετε ότι ο κύριος Αβίδης ενίσχυσε την ομάδα όπως έπρεπε για να πάει να πάρει το πρωτάθλημα? Όχι. Όχι. Γιατί την πήρε ένα χαφ στη θέση του Τζίμιροτ που δεν τον είδαμε καθόλου. Πήρε ένα μπακ ο οποίος έχει ένα κεφάλι πιο μεγάλο από του κόκκινου. Και τι άλλη, δεν έκανε άλλη μεταγραφή. Δεν ενίσχυσε τον ΠΑΟΚ όπως έπρεπε. Ούτε ο κύριος Μελισσανίδης. Με δύο μεταγραφές να πάρει τον τίτλο. Πώς? Με δύο μεταγραφές θα μπορούσε να πάρει τον τίτλο. Με δύο μεταγραφάρες δεν θα μπορούσε. Ναι, ένα εξαροχτάρι καλό και ένα επιθετικό. Ναι, που θα μπορούσε βέβαια. Θα μπορούσε. Δεν το έκανε. Όχι. Την ημέρα που εκδικαζόταν η στέκη του ΠΑΟΚ, η τιμωρία, εκδικαζόταν και μια άλλη. Για τα 44 εκατομμύρια τα παγώσει. Ναι. Εσείς τι λέτε, ποιο τον ενδιέφερε? Κοίταξε, τον κύριο Σαββίδη, εγώ το Σάββατο τον γνώρισα. Δεν έχω οικειότητα, ας πούμε, ακόμα. Εντάξει. Όταν τον ξέρω, τον ενδιαφέρει η υπόθεση της ΕΚΑΠ. Ναι. Μπράβο. Και ένα, θέλω να μου πείτε, επειδή σας παρακολουθώ μεσημέρι βράδυ. Ναι. Είχατε πει ότι αυτό το πρωτάθλημα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, θα είναι του Σαββίδη. Ναι, θα είναι του Σαββίδη, ναι. Ωραία. Τώρα, μετά τις κινητοποίησεις των συνδεσμητών, εσείς λέτε ποιανού θα είναι αυτό το πρωτάθλημα? Αν το πάρει. Ναι. Νομίζω θα πέσει πιο πίσω το ποσοστό του. Αλλά δεν θα ανέβει καθόλου του Λουτσέσκου και των παικτών. Κοίταξε, θα ανέβαινε ναι. Του λαού, αλλά από την άλλη μεριά θα σου πει ο άλλος, από το λαό πετάχτηκε και το κουτάκι από την άλλη μεριά. Πώς λένε το χαρτί, και θα έχει εξισορροπηθεί. Ο λαός πετάχτηκε από έναν μεμονωμένο. Ο λαός ναι, έναν μεμονωμένο. Που ήταν φιλόδοξο του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν προβοκάτσια, αυτό θέλω ναι. Να πω. Ναι. Απλά επειδή σας παρακολουθώ και το είχατε πει ότι θα είναι του Σαββίδη, περίμενα από εσάς αυτό να το πείτε, ότι πλέον από αυτή τη στιγμή, αν τυχόν δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ όσον αφορά την τιμωρία, θα είναι πλέον η δικαίωση από τις κινητοποίησεις πολύ του λαού. Πολύ ωραίο. Εγώ πάρα πολύ ωραίο. Εάν το χάσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ και βάλω ένα γκάλωπ, ποιος το χάνει? Ο πρόεδρος, ο λαός, ο παίκτης ή ο προπονητής? Ποιος θα βγει, λες? Ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος θα βγει. Ο πρόεδρος, γιατί δεν ενίσχυσε την ομάδα όπως έπρεπε. Θα το κάνουμε την επόμενη Κάντε Δευτέρα. Κάντε Έγινε το. Φίλε, σε ευχαριστώ. Πολύ. Πολύ ωραίο γκάλωπ. Για να δούμε τι απίδια θα πιάσει ο πρόεδρος. Επόμενος φίλος, ναι. Έλα, φίλε. Πάω FM, λέω ρε. ΑΕΚ FM. Ό,τι θες πες. Ανεξάρτητη ελεύθερη ραδιοφωνία Κωστής Ραπτόπουλος. Λέγε, σ' ακούω, λέγε. Το 90% είναι αεξίδες. Ευπρόσδεκτη λοιπόν, όλοι. Αυτό το πρωτάθλημα με έχει κουράσει πραγματικά. Ευπρόσδεκτη όλοι. Λέγε. Διαφορά παρά αυτός ο ντόρος που γίνεται. Ναι. Έχω κουραστεί. Κουράστηκες να κάθεσαι. Το χρέος του ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν είναι να κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Αυτό το είπα και εγώ. Άλλα μπράβο. Να κάνεις μάγκα τον Λουτσέσκου να πάρει μια μεταγραφή στην Ιταλία που θέλει να πάει. Και την επόμενη χρονιά να φτιάξεις μια πραγματική ομάδα. Να παίξεις, να περάσεις ο μίλης του Europa League. Να και να σαρώσει. Να πας και παρακάτω και να πάρεις το πρωτάθλημα κύριος. Γιατί ο άλλος ο Σκρούτζ Μακντάκ δεν πρόκειται να βάλει φράγκο. Και ο χοντρός είναι. Πυροβολημένος. Φύγε, επόμενος. Επόμενος. Ωραίος. Επόμενος κύριος, μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Λοιπόν, παιδιά, σας ακούω, είστε πολύ ωραία εκπομπή, αλλά κάνετε ένα λάθος εδώ πέρα. Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή, είτε δικαιωθεί, είναι και το ένα και το ίδιο. Γιατί να το λες αυτό? Εμένα, αν ο Σαββίδης, ξέρω εγώ, πρέπει να κερδίσει και να αποδείξει ότι είναι καλύτερη ομάδα. Ναι. Αν δεν κερδίσει και να δικαιωθεί, τι το θέλω? Βλέπουμε την Κυριακή χωρίς φιλάθλους, βλέπουμε τις δύο ομάδες. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, να κερδίσει και να το πάρει. Αν δεν μπορεί να κερδίσει, να μην το πάρει. Εσύ τι λες, μπορεί? Εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Οκ. Okay. Έφυγες. Έγινε, γεια. Έχω τον νικητή, τον Άγγελο Αλιπασαλή ή Αλιπασάλη. Θα μας πει ο ίδιος. Αλιπασαλής. Ρε Αλιπασαλή. Ρε εσύ δηλαδή, το Αλί από πού βγαίνει, δηλαδή η καταγωγή από πού είναι? Εγώ καταγωγή από Σέρες. Σέρεος είσαι, ρε. Σέρεος, κανονικά. Ωραίος. Χωριό ή πόλη? Χωριό. Ποιο αν επιτρέπετε? Χρυσοχόραφα. Ωραίος.
Εγώ ο γαμπρός μου είναι από τη Ζύγνη, από τη Ζηλιάχοβα. Ξέρεις. Κέρδισες. Αρνάκι, φοβερό. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και επειδή είσαι από Σέρες και είστε και κρεατοφάγες εκεί και καλοζωισμένοι, ξέρεις τους Σέρεως ότι θεωρώ πολύ εργατικούς, νοικοκύριδες, έτσι, τσιγκουναράδες μεν, αλλά εργατικό λαό. Και κρεατοφάγοι, ρε φίλε. Πολύ κρεατοφάγοι. Το έχουμε. Πολύ πράγμα. Άντε λοιπόν, καλό φάγωτο, καλό Πάσχα να έχεις. Έτσι, τι ομάδα είσαι? Παοκάρα. Με αλυπασαλή, τι θα είσαι, ρε φίλε? Τι θα είσαι, φίλε? Έγινε αγόρι. Να σε γαρά, να σε γερός. Για χαρά, φιλιά. Να σε γερός. Αλυπασαλής άγγελος. Έτσι, μπράβο. Πάμε στον επόμενο, Χατζηγεωργίου. Καλημέρα. Ναι. Καλώς τον. Έλα, ραπ. Καλώς τον. Τι κάνεις, φουλαράκι μου? Να, λείπει ο κόκκινος και νιώθω άσχημα, λέγε. Ο γουρουνάς έφυγε από μένα. Και εμείς θέλουμε καναρδί, φιλαράκι. Ναι. Τι λέει, όλα καλά? Ναι, εντάξει, ωραία. Είμαι ο Σάκης από τα Δωμάτια, ρε φίλε, από Λάρισα. Λαρισαίος. Ναι. Βέρος. Ναι, καταγωγή από εκεί, αλλά μένω χρόνια Θεσσαλονίκη. Ναι. Okay, boy. Okay. Να σου πω, έχω μάθει ότι ξέρεις καλό ταυλάκι να έρθω μαρμίτα σήμερα. Σήμερα τι μέρα είναι? Παρασκευή. Α, σήμερα πριν την εκπομπή θα περάσω από εκεί. Θες να παίξουμε? Ναι, έχω να παίξω καιρό τάβλη. Θα σε μάθω εγώ. Ναι, παίζω τα δύο από τα τρία. Παίζω την πόρτα και το φεύγα, να πούμε. Αυτά τα δύο θα παίξουμε. Και το πλακωτό και ό,τι γουστάρεις. Εντάξει. Παλιά παίζαμε και το εβραϊκό. Τι ώρα θα πας? 9:30-10 παρά θα είμαι εκεί. Α, τόσο αργά, έτσι. Ναι, μετά φεύγω εκεί πέρα. Παίρνω το Κόρντοβα, το πήγα σέρβις σήμερα, άλλαξα οι μάντες χρονισμού, αμορτισέρ, σέρβις έκανα, έφτιαξα τα καθίσματα, το έκανα, ο Ακρόμπαρος βαρούσε, ο Ακρόμπαρος, άλλαξα τον Ακρόμπαρο, το έκανα τσιτσιλόνι, πάει το 300, να πούμε. Αλλά μας κάναν καλή τιμή τα παιδιά, έτσι, ο Πετμεζάς με τον Ντότ. Καταρχήν κάνουν πολύ καλή δουλειά. Έχω σιγουράτζα. Το γιατρό τα ορολογικά έχω σιγουράτζα, το αμάξι έχω σιγουράτζα, καρδιολόγο ψάχνω τώρα για να κάνω ένα check-up, θα δω τώρα, θα βρω κανέναν εκεί πέρα να κάνω ένα check-up εκεί, να δει τις αρτηρίες, μην κλέκλεισε καμία, να πούμε, κάνω ένα check-up τέτοιο. Για πες, 10 η ώρα θα είσαι εκεί. Πιο νωρίς δεν μπορείς, Δεν μπορώ, έχω και τη μικρή, αυτά, ιστορίες. Ναι. Να σου πω, ο Πετμεζάς ένα σέρβις, πώς το έχει, ρε φίλε? Ο Πετμεζάς ένα σέρβις, θα κάνω. Όχι, δεν ξέρω τι αμάξι και τα λοιπά, αλλά είναι τρομερός στην εγκυότητα, στην εγκυρότητα. Die Hard Stereos έχω. Ναι? Die Hard Stereos. Το 4x4? Ναι, ρε. Ωραίο. Σκύλος. Όλο προβλήματα βγάζει, μην το λες. Εντάξει, τα αμάξια. Εντάξει, θα πας αύριο το πρωί απεγγείας, θα το δεις. Εντάξει. Έγινε, φιλαράκι. Να σε καλά. Για καλά. Πολύ καλά, παιδιά. Και δίπλα στο πάγκο το γήπεδο. Εκεί όλη η οδός είναι. Πώς το λένε, καφετέριο μάνα, να πούμε. Καφενεία, ιστορία, σούζα. Προχθές με τον Μπορμπόκι ήμουν εκεί. Τον Στέφανο. Με και τον μάνατζερ τον Καστοριανό που έκατσε 3 γκολ την τον Ηρακλή. Δεν λέω παραπάνω εκεί για να μην έτσι θυμώσουν οι Ηρακλήδες. Μην το θυμίσω, να πούμε. Πάμε στον κόσμο, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Τι κάνεις, μόνο σήμερα? Ναι. Ο Γουρουνάς έφυγε, ο Γουρουνάς βρήκε λιακάδα, ο Γουρουνάς σε κάνα αγρόκτημα θα είναι. Λέγε. Ναι. Έλα, μην τον αγαπάς τόσο πολύ. Ο Γουρουνάς πήγε σε κάνα αγρόκτημα και να πει κανένα κιλό τσίπουρο, να πούμε. Κατάλαβες. Λοιπόν, ναι. Κώστα, θέλω να σε κάνω μία ερώτηση. Κάνε. Και θέλω να μου πεις άμα έχω δίκιο σε αυτό που θα σου πω. Ναι. Αλλά πρώτα θέλω να μου πεις άμα το γνωρίζεις. Η ΑΕΚ, από τη στιγμή που έπεσε γάμα εθνική, πριν 3-4 χρόνια πότε ήταν. Ναι. Άλλαξε αφήμη, σωστά? Βέβαια, άλλαξε. Βέβαια. Άρα. Δεν είναι. Είναι ΑΕΚ, άλλαξε και όνομα. Ναι, ΑΕΚ μπορεί να είναι, ναι. Όπως άλλαξε ο Ηρακλής και όλες οι υπόλοιπες. Ναι. Θέλω να πω τους φίλους μου τους ΑΕΚΣΙΣ και να πεις άμα έχω δίκιο ή έχεις αυτό. Βέβαια, ναι. Τώρα, η παρούσα η ΑΕΚ, αυτή που παίζει την Κυριακή ο ΠΑΟΚ μαζί της, ναι. Έχει περισσότερους τίτλους από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Στο ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ έτσι πως το βλέπω, ξέρω ότι η νέα ΑΕΚ έχει ένα πρωτάθλημα γάμα εθνικής. Ένα πρωτάθλημα Β' Εθνικής και ένα κύπελο Ελλάδος. Τα λέω σωστά? Συνέγατο, καλά το πας. Όχι, αυτή είναι τη διευκρίνηση για τους φίλους μου της ΑΕΚΣΙΣ που ξεχάστε την παλιά την ΑΕΚ, φίλοι μου. Η καινούργια σας η ΑΕΚ που υποστηρίζετε, ναι. Έχει αυτούς τους τίτλους. Ναι. Και μία άλλη ερώτηση, αν ξέρεις από στοίχημα. Γιατί επί του στοιχήματος είναι ο κόκκινος, γι' αυτό το ρωτάω. Α, ναι, είναι ειδικός, ναι. Ναι.
μια στοιχηματική εταιρεία όταν βγάζει ένα σετ αποδόσεων για ένα παιχνίδι. Ναι. Λογικά δεν έχει και κάποιες πληροφορίες πάνω σε αυτό το παιχνίδι, δεν τις βγάζει στο κουντούρο. Σε αυτό δεν έχεις άδικο, ναι. Ωραία. Θέλω να μου πεις εσύ πώς το βλέπεις, το μάτς της Κυριακής. Ανέβηκε ο Άσος. Ναι. Ναι. Σε παιχνίδι που θεωρητικά κατά τα λεγόμενα των αντιπάλων είναι καλύτερη ομάδα και θα τα αποδείξουν και δεν μας υπολογίζουν και δεν μας κάνουν. Για ποιο λόγο να δίνει τον Άσος το 1.50 Παρασκευή? Γιατί δεν θα δεχτώ να μου πεις ότι φορτώθηκε ο Άσος Παρασκευή, ενώ το μάτς είναι Κυριακή απόγευμα. Πήγε στο 1.90 ο Άσος, φίλε. Ακόμα και στο 1.90. Από τη στιγμή που λένε ότι είναι καλύτερη ομάδα, είναι έπρεπε να είναι τουλάχιστον στο 2.30 με 2.40 και να είναι μοιρασμένη σε αποδόσεις. Στη γειτονιά μου λένε, κοιτάζουν και τις παραμέτρη. Κλείσε. Κοιτάζουν και τις παραμέτρη. Λοιπόν, διαβάζω 2-3 μηνύματα και πάμε φουλ διάλειμμα. Βρέγκαντε Μόσχυλο, στερείς ένα πρωτάθλημα, λες θα ξεφουσκώσει η ΑΕΚ. Πες ρε άνθρωπο ότι θα πάει τρένο. Και πριν την Τρίπολη δίνεις και το χέρι στον Ιβάν, κάνε μια ανάλυση Φαλακού για Λουτσέσκου και Χαφ. Τα είπαμε. Πες ρε Σταΐσιο ότι ήταν τρεις και ο Κούγκος χθες που είναι εκατομμύρια, λέει οι Παοξίδες. Πού είναι? Η Ηρακλάρα μας 5 φορές μεγαλύτερα συλλαλητήρια έχει κάνει. Ο 642. Άρε ρα που θυμίδεις Κλαούδια Καρτινάλε Μπριτζίτ Μπαρντό. Καλά περνάς, λέει ο Τζορτζ Μπεστ. Λοιπόν, και πολλά μαγαζιά γύρω από την Τούμπα διαμαρτύρονται. Τι θα γίνει ρε παιδιά, θέλουμε κόσμο να βγει απόφαση. Ο καθένας κοιτάει το δικό του πισινό. Πάμε διάλειμμα, παίρνουμε γραμμές. Κώστας Χατζηγεωργίου με το μουσικό Ητευτικότατος Ελεύθερο Πουλί. Τον κυνηγάνε όλες οι μιλφάρες και οι ελεύθερες. Διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Το Intersport Bazaar είναι και πάλι εδώ. Βρες για λίγες μόνο μέρες τελευταίες ευκαιρίες σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ έως και 70% φθηνότερα. Στο μπαζάρ της Intersport, Λαγκαδά 341 στη Σταυρούπολη. Intersport, έχουμε το ίδιο πάθος. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με τόπα αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 2109-23-77-77. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Έλα και εσύ στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και γνώρισε από κοντά τις νέες ηλεκτρονικές ρουλέτες. Κάνε παιχνίδι από το δικό σου μόνιτορ. Θέλεις πολλαπλά πονταρίσματα? Παίζεις σε 4 ρουλέτες ταυτόχρονα. Θέλεις live παιχνίδι? Ποντάρεις ηλεκτρονικά σε live τραπέζια. Νέες ηλεκτρονικές ρουλέτες. Με πολύ χαμηλό bet για πολύ υψηλά κέρδη. 5η 15 Μαρτίου, 9 το βράδυ. Μη χάσεις την επίσημη πρεμιέρα για τις νέες ηλεκτρονικές ρουλέτες με το διάσημο παρουσιαστή Πέτρο Πολυχρονίδη. Έλα στο Regency Casino, μπες στην κλήρωση και γίνε ένας από τους 24 τυχερούς που θα δοκιμάσουν πρώτοι τις νέες ηλεκτρονικές ρουλέτες. Λαχνή συμμετοχή καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, λέγε, μπαγκέτα με κοτοπουκές, χειροποίητη ζαμπορωτηρόπιτα ή μπεργκεράτο? Για πες άλλο. Άλλο. Today's Todaylicious. Μέρα νύχτα τέλεια κουζίνα. Today's keeping the city alive today. Ένας δράκος κρύβει με τα χρυσά φτερά του τον ήλιο. Και ένας θαλάσσιος δράκος αναδύεται από το βυθό. Δίπλα μου ένα δρακό αυγό ετοιμάζεται να ανοίξει. Πού είμαι? Είμαι στο Mediterranean Cosmos, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επικές εκθέσεις. The Land of Dragons. Ένα μοναδικό υπερθέαμα έως τις 24 Μαρτίου. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου. Ρε παιδιά,
Εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν σε Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν σε XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Θα σε συναρπάσει, θα σε οθεί, θα σε δυναμώσει, θα σε συγκινήσει, θα σε ξεσηκώσει, θα σε κατακτήσει. Στοίχημαν.gr, 13ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος και παράλληλοι δρόμοι υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει. 20.000 δρομείς, κορυφαίοι αθλητές και μοναδικές εκπλήξεις. Εγγραφές μέχρι τις 7 Μαρτίου στο alexanderthegreatmarathon.org. Κλείσε θέση τώρα. Την Κυριακή 1 Απριλίου θα είμαστε όλοι εκεί. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Άρη, κοιμάσαι. Ρε Άρη, πώς μπορείς και κοιμάσαι ενώ εγώ στριφογυρνάω? Και τι να κάνω ρε συ Μαρία. Να με καταλάβεις λίγο Άρη μου. Έχει μπει άνοιξη, έχουν αθεί τα λουλούδια. Η καρδιά μου χτυπάει για διασκέδαση. Και δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος έρχεται στο Princess Hotel την Παρασκευή 16 Μαρτίου και το Σάββατο 10 Μαρτίου. Ελληνική βραδιά με μεγάλες εκπλήξεις. Τον Μάρτιο δεν κοιμάται κανείς τα βράδια. Στο Princess Hotel στη Γευγελή. Κυριακή 11 Μαρτίου. Στις 7.30 Τούμπα. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ στην 25η αγωνιστική της Super League παίζει με την ΑΕΚ και το Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί με όλο το δημοσιογραφικό του επιτελείο αλλά και το Μόλερς, το νούμερο 1 μουρουνέλαιο στον κόσμο από την Απολώνια Nutrition. Απολαύστε τη μετάδοση του αγώνα στο Μετρόπολης 95,5 σε περιγραφή του Δημήτρη Μανούση και του Νίκου Κουλιανού. Κυριακή στις 7.30 ΠΑΟΚ ΑΕΚ απευθείας από την Τούμπα στο Μετρόπολης 95,5 παρέα με το Μόλερς, το νούμερο 1 μουρουνέλαιο στον κόσμο από την Απολώνια Nutrition. Κάτι λοφορείο από την προηγούμενη στάση. Όποτε άτυπο που είμαι. Και πα και το λε κουβέλι κατευθείαν. Και μένει όλο παγωτό. Καταρχήν, λύσε μου το μυστήριο. Πώ το σκέφτηκε τώρα όλο αυτό το δανταϊστικό. Τρέχοντα πρωτού πάω στη δουλειά, ήρθα γρήγορα, αλλά δεν πρόλαβα. Πώ τον εντόπισε? Μήπω είναι ο λογικό κήπο, πήγα στη Μονή Βλατάδων, βάλα ορίτου. Μπήκε δηλαδή σε τρία σημεία για να τον βρει. Το τσάκο 97, α το πούμε. Κάτσε, φίλε, οπότε παρατά το φορτηγό στην άκρη και ορμά να τον πιάσει. Τον έπιασα το παγάσα, το τσάκωσα που λένε. Με την κοπέλα σου επικοινώνησε, γιατί τώρα με είναι 100 ευρώ νομίζω θα ψάχνα σε βρει. Κατά τις μία η ώρα σχολάει, οπότε το σλαίδι σε μήνυμα για να έρθει χαρούμενη. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ο φυγάς του Μετρόπολης 95,5 κυκλοφορεί στην πόλη μας. Συντονιστείτε. Ακούστε το σύνθημα, βρείτε το φυγά, πείτε το και κερδίστε επιτόπου 100 ευρώ. Κυνηγήστε το φυγά του Μετρόπολης σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Με παίρνει το κινητό Βλαχόπουλος, το παίρνω πίσω να πούμε. Μιλάει λέει η γραμμή. Τον έχουμε τώρα στη... Ναι, έλα. Έλα. Έλα Μπίλι, λέγε. Γεια σου Κωστή. Τι επέθανε λοιπόν, κανένας. Αναβλήθηκε οριστικά και επισήμως πλέον το ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ. Έφτασαν χαρτιά και στις δύο ομάδες. Τα οποία αναβάλουν οριστικά το παιχνίδι κατόπιν αιτήματος εισήγησης της αστυνομίας. Και στα χαρτιά μάλιστα σημειώνεται ότι θα αποφασίσει για την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα η Επιτροπή Πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ. Δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή για το πότε θα γίνει. Τι ώρα ήταν το μάτς? Πρόσεξε, το όλο θέμα είναι ένα λαλούμα απόλυτο, Κωστή, γιατί η σημερινή αποκάλυψη του αστυνομικού διευθυντή Θεσσαλονίκης στην εκπομπή, στη Σέντρα, σηκώνει πολλή συζήτηση, γιατί η αστυνομία έστειλε έτοιμα αναβολή στο αγώνα την 1η Μαρτίου.
Την 1η Μαρτίου δεν ήξερε κανείς ότι θα γίνει συλλαλητήριο των οπαδών του ΠΑΟΚ στην πλατεία Αριστοτέλους. Ναι. Την 1η Μαρτίου επίσης ξέραμε ότι το παιχνίδι θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Ναι. Και αναρωτιέμαι ποιος ο λόγος του αιτήματος της αστυνομίας για να βολήσει το αγώνα. Δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος ασφάλειας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, από τη στιγμή που στέλνει η αστυνομία 1η Μαρτίου έτοιμα να βολήσει και επειδή ξέρουμε ότι σε αυτή τη χώρα γίνεται οτιδήποτε ζητάει η αστυνομία σε ό,τι αφορά το κομμάτι των αναβολών της διεξαγωγής ενός αγώνα, ποιος ο λόγος να τα αφήσουν σήμερα και να μην ξέρουν οι ομάδες έως και 48 ώρες πριν το παιχνίδι ότι δεν θα γίνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα γεγονότα δεν βγάζουν λογική. Βγάζουν. Δηλαδή. Δεν είπαν οι αξίδες ότι ο Μελισσανίδης είναι φίλος με την αστυνομία. Μπορεί να έρθουν εδώ να πιούνε καφέ ή να προστατεύσουν το Μελισσανίδη. Όχι, ξέρω, σχέση, μα δεν έχει σχέση το ΠΑΟ ΚΑΕΚ με αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχει. Το ΠΑΟ ΚΑΕΚ δεν έχει σχέση. Καμία σχέση, απολύτως. Εγώ σου λέω ότι η αστυνομία έστειλε χαρτί 1η Μαρτίου. Και λέω 1η Μαρτίου δεν ήταν γνωστό το συλλαλητήριο και κυρίως όμως 1η Μαρτίου. Το παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ ήταν να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Τώρα πάλι και κλεισμένο των θυρών δεν θα γίνει. Αλλά ακόμα και αν πάρω το σενάριο ότι φοβόταν πολύ η αστυνομία, πραγματικά το δέχομαι και αυτό. Ποιος ο λόγος να έχουν περάσει 8 μέρες και να μην ξέρουν οι ομάδες τίποτα. Και να ενημερώνονται σήμερα, γιατί τα χαρτιά φτάσαν πριν από 5 λεπτά, να ενημερώνονται σήμερα 4-25 ότι δεν θα παίξουν σε 2 μέρες. Λοιπόν, το ματς Κυριακή είναι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Ήταν να γίνει Κυριακή, δεν θα γίνει έχει, Κυριακή. Έχει λογική, έχει λογική. Θα πάνε οι κομμουνιστές του Ηρακλή εκεί στο Παλαιοχώρι και θα χρειαστεί πολύ ισχυρή δύναμη να τους σταματήσουν και τα λοιπά, για συλλήψεις και τέτοια. Καλή εκπομπή, Κωστή μου, γεια σου. Να καλά, γεια χαρά. Βέβαια. Έχει όλα τα πράγματα έχουν μια λογική σε αυτή τη ζωή. Σου λέει τι πάνε αυτοί οι κομμουνιστές εκεί. Κάτσε να στείλω το Τσίπρα που έγινε δεξιός τώρα, λέει ο υπουργός. Πώς θα πάτε κύριε στην εξόριξη χρυσού εκεί πέρα κτλ. Τι είστε εσείς, μάγκες είστε. Πάω να σας σταματήσουμε να πούμε κτλ. Αυτό είναι. Το βρήκα εγώ. Το βρήκα εγώ αμέσως. Πάμε στις 6 τελευταίες γραμμές. Να και μία που χτυπάει τώρα. Και οι 6 τελευταίοι που ακούτε την εκπομπή από το τηλέφωνο μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτήν. Χαίρετε. Ναι, γεια σας κύριε Ραπτόπουλε. Καλώς τον. Χρήστο από Γερμανία. Καλώς τον. Πώς σας φαίνεται να παίξει εξάρι ο Μάτος, δεξί μπακ ο Βιρίνια και αριστερό μπακ ο Αζεβέδο. Πολύ ωραία. Και εγώ το σκέφτηκα. Και εγώ το σκέφτηκα. Αλλά επειδή ο Αζεβέδο αμυντικά, άμα τον βάλεις 8 χρονών το γιο του Κουλιανού, τον τριπλάρια, τον φάει να πούμε, είναι ένα πρόβλημα στο ανασταλτικό κομμάτι. Είναι καλή η σκέψη, λοιπόν, τρομερή η σκέψη και τολμώ να πω ότι ο Μάτος σαν εξάρι κολλάει καλύτερα από τον Γκάνιας, ο οποίος είναι σαροφός, ο Βιερίνια κολλάει πολύ καλά δεξιά σαν μπακ, ο Αζεβέδο να πούμε μπροστά καλός είναι, έχει τεχνική κατάρτιση, βγαίνει, φορμάρει τις έντρες, καλό ποδάρι έχει, αλλά άμα τον περάσεις ένας με έναν εγώ και εσύ 5 φορές, τις 4 θα τον περάσουμε, είναι προβληματικός αμυντικά, γι' αυτό το λόγο σκέφτεται να πούμε να τον βάλει εκεί αριστερό μπακ, αλλά βάλει το Βιερίνη αριστερά. Δεν ξέρω, είναι πρόβλημα Αζεβέδο αμυντικά. Αυτό. Okay. Εντάξει. Καλά, και πολύ. Να είσαι καλά. Και η σκέψη του να παίξει ο Βιερίνη αεξτρέμ έγινε γιατί ο Μακ δεν τζουλάει το έργο. Δεν τζουλάει το έργο. Εντάξει. Και ο Μπίζεσβαρ με τον Μπέλκα μαζί, άμα του βάλει, είναι μεγάλο ρίσκο αμυντικά. Επιθετικά είναι πολύ καλό. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Μάλιστα. Ραπτόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Πάνω σας, Αστέρας Τρίπολης. Καλώς τον. Τι κάνεις. Καλά. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα μία άποψη που υπάρχει στην ατμόσφαιρα εδώ κάτω. Πού, στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη, γενικά, ενότια, ας πούμε, ένα βίντεο κάτω που κάνω. Ναι, ναι. Το γεγονός με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, δηλαδή το κουτάκι και το χαρτάκι, θεωρούνται ίδια. Ναι. Έτσι, και είναι άδικο να μην φάει τα θέατρα, τα θέατρα που κάνουν οι προπονητές είναι τα ίδια, λες. Ναι. Ναι, βέβαια εκεί που μπορεί να πατήσει ο ΠΑΟΚ, πιστεύω, τώρα δικαστικά, είναι ότι δεν έδωσε εντολή ο διαιτητής να διακοπεί, να μην αρχίσει, ας πούμε, το ματς. Αυτό. Πιστεύω. Τώρα, από εκεί και πέρα, θεωρούν όλοι άδικο, ρε φίλε, να το πάρει ο Τζάμπας ο άλλος. Ναι. Αυτή είναι η αδικία. Ναι. Ο Δεχόνογλου που λέτε. Ο Δεχόνογλου, ναι. Ναι, καταλαβαίνω. Σωστό. Αυτό είναι το άδικο της υπόθεσης. Τι να σου πω τώρα, από εκεί και πέρα, για μένα καλύτερα να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και μόνο το λόγο. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Επειδή άλλος Δεχόνογλου. Ρε φίλε, τζάμπες, ναι. Δηλαδή, από την αρχή να την πιάσει την υπόθεση, την ιστορία, με αυτόν,
μέχρι τώρα, ούτε τώρα το χειμώνα, ρε φίλε, κάνε διαμεταγραφές, κάτι ξέρω εγώ, βάλει το χέρι στην τσέπη, κάτι. Πήρε το Μασούντ και τον άλλον, το Χαφ, ο οποίος είναι άγκυρα του Τιτανικού. Πέσε, έπεσε ο Άρντα πάνω του και τον πέταξε μέσα στα δίκτυα, να πούμε. Ναι. Να μην έχει να σου πει κανένα τίποτα, δηλαδή. Λοιπόν, τώρα και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Στην αρχή της εκπομπής που έλεγες ότι όλοι κάνουν λάθος, άνθρωποι είμαστε κτλ. Ναι. Και ξεκίνησε να λες τα επαγγέλματα, ρε φίλε. Είμαι πουλμαντζής. Πουλμαντζής, ναι. Και το πρώτο επάγγελμα που είπες, γιατί εκείνη τώρα το σκεφτόμουν αυτό που λες ότι στη δουλειά δεν έχεις κάνει λάθος κλπ. Το πρώτο επάγγελμα που είπες ήταν το πουλμαντζής, ρε φίλε. Ο πουλμαντζής, βέβαια. Ο πουλμαντζής, δηλαδή να έχει δικαίωμα να στρίψει ανάποδα. Παραλίγο να μου φύγουν τιμόνια, λευγέδες, ρετάρντερ, δεν σου λέω τίποτα. Πουλμαντζής, βέβαια. Γιατί οδηγούσα και εκείνη την ώρα. Αν και σε αυτό που λες. Σε αυτό που λες με το μηχανάκι, φίλε, δεν υπάρχει λάθος, να ξέρεις. Έχουμε κάνει όλοι λάθη, σε αυτό δεν υπάρχει λάθος. Γιατί, φίλε, πρέπει άμα να... σε προσπερνάει το μηχανάκι από δεξιά, είναι παρανόμως, και εσύ δεν το δεις από τον καθρέφτη, λέμε. Δεν φταίς κιόλας. Έγινε λάθος. Έχει κοντέψει να μου τύχει αρκετές φορές. Όμως, τι γίνεται, αν ρωτήσεις οδηγό μεγάλο οχήματος, κατά 70%, ειδικά μέσα στην πόλη, κατά 70 με 80% τα μάτια είναι στους καθρέφτες, σε αυτά τα μεγάλα οχήματα. Για αυτούς τους λόγους. Καταλαβες. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Έγινε. Γεια σου, Λάτο. Ρατό Ασχ για τον Μπάουκ στην τάδε εταιρεία. Δεν τη διαφημίζω. Πήγε 1,67 από 1,91 που ήταν εχθές. Σχολίασε. Εντάξει, ο Ασχ μπορεί να πήγε. Ραπτό, σήμερα είσαι ο Κώστας ο παλιός ο Ραπτό. Και όσο γιατί δεν ήμουν χθες εκεί, ήμουν στο συλλαλητήριο του διοικητηρίου και μια ανοργανωσιά που λες. Μάλιστα. Ως προς το νέο ΑΕΚ, άμα η μητέρα του Παοξή κάνει μεταμόσχευση καρδιάς, θα σταματήσει να τη φωνάζει μαμά. Το μάτς της Κυριακής είναι 0-3 αγωνιστικά ή στα χαρτιά. Χάρης νέος κόσμος, αεκάρα, ο 008. Πάμε στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Έλα, Κωνσταντινέ. Έλα, φίλε. Εγώ. Μάλιστα, εσείς. Έλα, ρε φίλε, τι κάνεις. Καλά, φίλε, εσύ. Καλά. Θεοφάνης, ΠΑΟΚ. Γεια σου, Θεοφάνη. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι απολύτως με το τηλεφώνημα του φίλου από την Καστοριά. Αλλά από τη μεριά του ΠΑΟΚ. Ναι. Θέλω να πω ότι ο φίλος από την Καστοριά και πριν ακόμη τον Ταραβέρη αυτό με τον Ολυμπιακό έχει σταματήσει εκείνα που μιλούσε τα παράξενα, κάνει πολύ ωραίες τοποθετήσεις. Ακριβώς ταυτίζομαι με το τηλεφώνημά του, δεν θέλω να τα ξαναπώ, αλλά όμως εγώ για τη μεριά του ΠΑΟΚ. Ακριβώς αυτά που είπε. Ναι. Τώρα, για τους άλλους τους εριστικούς που δεν μας βλέπουν και δεν έχουν γκαϊλέ, θέλω να τους πω να ξαναβάλουν την εκπομπή στο YouTube να την ακούσουν και να δουν ότι στη Θεσσαλονίκη, στο Μετρόπολης, αυτές τις μέρες παίρνουν μόνο από Φιλαδέλφια, από Αθήνα, από Χαϊδάρια, από αυτό και λένε ΑΕΚ. Φαντάσου, δεν κάθονται να ακούσουν τον Κετσετζόγλου και τον Μετσετζόγλου και τον Τζακίρι. Τι να τον ακούσουν τον Κρύο, ρε. Ακούνε εδώ την ελεύθερη ραδιοφωνία, να πούμε. Λοιπόν, κατά ελεύθερη ραδιοφωνία, Ραπτόπουλος. Πέπεσε η Χούντα για να ανοίξουν τα μικρόφωνα, τις κεραίες τους και το ίντερνετ σε όλο το λαό της γης, να πούμε. Ναι. Δεν έχουμε γκαϊλέ, λέμε. Δεν έχουν γκαϊλέ. Ναι. Και ο άλλος μέσα στα όλα επιχειρήματα που είχε να πει τα φοβερά, μας είπε και μπετόβλακες, έτσι μας βλέπει, μπετόβλακες. Και αυτή είναι η έξυπνη. Λοιπόν, αφού δεν ταχώνει, ρε φίλο πρόεδρος, τι να κάνουμε τώρα. Δεν ταχώνει και δεν πρόκειται να ταχώσει. Το γήπεδο θα τελειώσει σε 11 χρόνια ακριβώς και θα σε έχει όποτε κάνει στραβοπάτημα, θα βγάζει από μια ανακοίνωση για το γήπεδο. Και και τελειώσαμε. Λοιπόν. Εύχομαι νίκη πρώτα απ' όλα την Κυριακή και μετά όλα τα άλλα θα έρθουν με τη σειρά τους. Αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Ο okay, K-Boy. Καλό okay, boy. Επόμενος κύριος, ο K-Boy. Ναι. Έλα, καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα φίλε. Έλα Θωμάς Κατερίνε. Καλώς τώρα. Τι κάνετε, καλά. Υγεία. Ωραία. Κωστή, ήθελα να σε βοηθήσω. Άκουσα προηγουμένως, ζητάς καρδιολόγο, έτσι. Όχι, δεν ζητάω, δεν έχω τίποτα. Θέλω να κάνω check-up. Μπράβο, αγόρι μου. Να δει άμα οι εταιρείες είναι καλές ή είναι βουλωμένες. Μπράβο. Γιατί είναι μπορεί να κάνουμε προπόνηση και να ξαπλωθούμε. Ο άλλος 17 χρονών πήγε ανάποδα. Είδε τα ραδίκια. Ο άλλος 31. Θα μου πεις αυτοί τρώγανε ντόπα. Εμείς τρώμε φασολάκια και μπάμιας μπαρμπαστάθης. Αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Συνέχισε. Πραγματικά. Ναι. Γιατί και εγώ τώρα είμαι φρεσκοεγχειρισμένος, Κωστή. Έκανα βαλβίδα.
και θα σε συνιστούσα πραγματικά μου Θεσσαλονίκη. Τώρα βγήκα από το νοσοκομείο. Έχω πραγματικά δύο αδέρφια γιατρούς. Ο ένας είναι χειρούργος και ο άλλος είναι καρδιολόγος. 10 μέρες μέσα στη γενική κλινική ήταν πάνω από το κεφάλι μου. Με προσέξανε. Και σε κλινική ήταν πάνω από το κεφάλι σου. Όχι, γιατροί. Όχι, σε κλινική ήσουν. Στην κλινική, στην κυρομέντικα. Σε κλινική, ρε φίλε, θα είναι πάνω από το κεφάλι σου, γιατροί. Στο νοσοκομείο δεν θα είναι πάνω από το κεφάλι σου. Οι καθενείς θα είναι πάνω από το κεφάλι σου. Ήταν πραγματικά, όντως. Ναι. Αλλά θα σε συνιστήσω πραγματικά ότι είναι όντως. Εντάξει, λέει. Να μας δει τις καροτίδες, να μας δει τα βουλώματα και τις σουλίνες, να πούμε. Τα παιδιά ήταν παρόν 9 μέρες δίπλα μου. Πόσα πήγε η εγχείρηση, κατάλληλο. Μπράβο, μια μούτζα. Φύγε. Μετάλληλο, φίλε, και πεοθυλασμό θα σε κάνει ο γιατρός. Όχι μόνο θα είναι πάνω από το κεφάλι σου. Πάμε επόμενη γραμμή. Στο Ιπποκράτιο θα έχεις, να πούμε. τη Ρωσίδα, την καθαρίστρια λέει. Κάνε γρήγορα, γρήγορα κάνε. Δέστε να σα σκουπίσει από κάτω. Λέγε, φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Μια επισήμανση λίγο σε αυτό που είπε ο φίλος σχετικά με την υπόθεση του Ηρακλή και τη ΣΑΕΚ, ότι είναι ίδιες περιπτώσεις κτλ. Ο Ηρακλής πήγε και συγχωνεύτηκε με κάτι ομάδες από την Κατερίνη και κατέβασαν μια ομάδα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό το πράγμα σαφώς δεν είναι Ηρακλής. Ναι. Η ΑΕΚ τι έκανε. Έφαγε τα λεφτά και η ΑΕΚ τους πέντες. Το τεχνικό σωματείο της ΑΕΚ το 1979 έκανε μια ανώνυμη εταιρεία ποδοσφαιρική. Αυτή η εταιρεία πτώχευσε και το ίδιο ερασιτεχνικό σωματείο το 2014 έκανε νέα εταιρεία. Κατά συνέπεια, ατίμωση γι' αυτό δεν είναι. Το αν είναι ατίμωση ή όχι έχει ΑΕΚ, Άρης και Ηρακλής ατιμώθηκαν. Επιδέχεται πολλών ερμηνεών. Και στο μπάσκετ ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής ατιμώθηκαν. ΑΕΚ. Τα χρέη της ΑΕΚ δεν παγώθηκε. Δεν παγώθηκε. Ναι, και είχε το Ιντραβάντο. ΠΑΟΚ της πολιτείας. Ήρθηκαν οι προσαυξήσεις. Λοιπόν, και σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ είχε και μια συνέπεια από όλο αυτό. Έπεσε κατηγορία. Σωστό. ΠΑΟΚ δεν είχε συνέπεια. Λοιπόν, οι άλλοι τη βγάλανε. Τη βγάλανε πούδρα. Σωστό. Πέραν αυτού. Πέραν αυτού, το μητρικό σωματείο, δηλαδή το ΙΑΚ που ιδρύθηκε. Και ο Άρης και ο Ηρακλής πέσαν κατηγορία, έτσι. Ναι, αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ. Δεν αναφέρομαι. Α, ο ΠΑΟΚ δεν είχε, όχι. Ναι. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Δεν περιποιεί τιμή για το σταθμό σας το γεγονός ότι αναδεικνύεται ως εύνοια της ΑΕΚ το 1-2 με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι για δίθεν επιθετικό φάουλ του Γιακουμάκη. Εντάξει, το ξέραμε ότι γενικά σας στεναχώρησε η νίκη της ΑΕΚ εκεί μέσα, αλλά δεν χρειάζεται να καρφώνεστε τόσο πολύ. Ελήφθη το μήνυμα. Φιλιά. Ραπτόπουλε, κουβέντα δεν είπες για την αναβολή στο μπάσκετ. Πήρες γραμμή από τον Μπούζο και εσύ φαίνεται. Μη χαλάς το συλλαλητήριο του αφεντικού σας. Είσαι μεγάλη κότα τελικά. Είναι και το συλλαλητήριο των οπαδών του ΠΑΟΚ πριν το ματς ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Είναι και οι κομμουνιστές του Ηρακλή. Και τι τώρα, θα ασχοληθούμε για το Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, να πούμε. Με το Λάσκαρη και την κυρία Τζόρτζια. Ναι. Τρίτος από το τέλος, μάλιστα. Το δαχτυλίδι 200 χιλιάρικα, ο Λάσκαρης στο Μπαλαούρο, θα βρει άλλο κόμμα αυτή. Λέγε, φίλε, ναι. Μόγκολος! Εδώ, Μόγκολος, ναι. Μην με κλείσω το τηλέφωνο, θα μαλώσω άσχημα με το κλείσεις. Για ένα λεπτό. Δεν μαλώνω. Λοιπόν, τα κανούμια την Κυριακή θα φάνε ξύλο, Τώρα θα μαλώσουμε, θα φάνε ξύλο, οθεί στη βία σε μια εκπομπή η οποία έχει τον πολιτισμό της από όλη την Ελλάδα πάρει τα εύσημα. Πρώτο-τελευταίος, ναι. Ναι. Εντάξει, είπαμε, φανατική, αλλά όχι και στον αέρα. Καλημέρα, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Έντβιν από Τίρανα. Πώς είπες? Έντβιν από Τίρανα, ρε. Γεια σου, ρε Έντβιν, τι κάνεις? Τι λέει, προσπαθώ να πάω και την Κυριακή, αλλά δύσκολο πολύ. Δύσκολο, την Κυριακή, το γύρο που άρθει 2-3 γραμμές. Και χαμός γίνεται να πει. Ξέρω, ανεβαίνει η πίεση. Θέλω να πάρω να πω τις αλήθειες τις δικές μου και δεν με αφήνει. Πέστε σε εδώ, Έρβιν. Πέστε σε εδώ. Κοίταξε τώρα, έχω πληροφορία από φίλο Αλβανό που μένει Αθήνα. Νύχτα δουλεύει, είναι δικτυωμένο. Αλβανός τι θες να δουλεύει, τη μέρα? Για πες. Εντάξει, τώρα εγώ μέρα. Δουλεύει και μέρα ο Αλβανός, βέβαια. Εργατικός λαός. Εργατικός λαός. Θα πω τώρα πληροφορία. Ναι. Θα πάρει ο Ολυμπιακός το -3 πίσω από το μάτς που έγινε με την ΑΕΚ. Και για να μην, θα το πάρει αυτό για να μην κλαίει, γιατί θα πάρει και το ΠΑΟΚ πίσω το -3. Ναι, αν πάρει ο ένας, θα πάρει και ο άλλος. Κατάλαβες. Καλή πληροφορία. Έτσι θα το πάει τώρα. Ναι. Εγώ αυτό την πληροφορία έχω. Τώρα, το μάτς δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει, αλλά το -3 το πάρει πίσω το ΠΑΟΚ. Όχι, το μάτς δεν θα ξαναγίνει, Έντβιν. Δεν θα ξαναγίνει. Δεν ξέρω, αυτό όχι, δεν με το είπε. Αλλά τώρα σου λέω το -3 το πάω και το πάρω επίση και πάρουμε εμεί από το επεισόδιο που έγιναν μέσα στον κήπεδο, κατάλαβε. Ναι.
Το λέω τώρα, έτσι με είπε. Πιστεύω ξέρει πολλά αυτός. Τώρα κάτι άλλο να σε πω τελευταίο και κλείνω για να τελειώσω. Ναι. Το Φωτιάδη τι γίνεται, πού είναι, εγώ τη γυναίκα του είχα βρει. Το Φωτιάδη πήγε και την έπεσε σε μια τσάγκη παντρεμένη. Η παντρεμένη ήταν παντρεμένη με ένα τσάγκι να πούμε αστικατζή. Ο αστικατζής τον πήρε τηλέφωνο, θα σε σκίσω, του λέει ρε θα σε κάνω. Χέστηκε ο Φωτιάδης, ναι. Έκλεισε τα τηλέφωνα. Γόρι μου, να με σκίσει, να με κυνηγήσει, μω. Και αυτός φυλάει τα σύνορα τώρα. Καταλαβαίνεις τι φυλούσαν τα σύνορα, πάνω που τους τσακώσανε οι Τουρκαλάδες να πούμε, κατάλαβες. Κάνα σαν τον Φωτιάδη θα ήταν. Θέλει να έρθει ο μπάς της Αλβανίδας να το γνωρίσει όμως. Αλβανίδα να πάρει. Άμα τον ορμήξει κάνω στα τύρα. Α, στον χέστη είναι, να μην το βλέπει έτσι ψηλό. Δηλώσει με. Φοβάται, ναι. Φοβήθηκε, φοβήθηκε. Γεια σου, Έρβιν. Φοβήθηκε. Φοβήθηκε ο Πόντιος, φοβήθηκε. Προτελευταίος, ναι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Είπαμε καλησπέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Κώστα, εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Πες το, γιατί θα βγάλουμε κάνα πολύποδα μέχρι να το πεις. Ναι. Όχι, εντάξει. Ναι, άντε, για πάνε. Μην συναχωριέσαι, εντάξει, με καλό παιδί. Ναι. Καλό παιδί, είπα ότι δεν είσαι αργός, είσαι, ναι. Ναι. Όχι, ακούω όλο για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα σε ακούω συνέχεια, λοιπόν. Μία φορά δεν ανέφερες ότι ο ΠΑΟΚ ήταν, μας έριξε στη Β' Εθνική όταν ήμασταν τρίτη τον Ηρακλή. Γιατί το ανέφερες καμιά φορά. Πες το ξανά. Το αναφέρνω τον ΠΑΟΚ. Δεν σε κατάλαβα τι με είπες. Ότι ο ΠΑΟΚ έριξε τον Ηρακλή στη Β' Εθνική. Ναι. Εγώ έπαιζα με τον Μπέλιο 2 χρόνια συμπαίκτης. Πού ήσουν. Λοιπόν. Σε ποια ομάδα. Δεν θέλω να σου πω το όνομά μου. Σε ποια ομάδα ήσουν. Από εκεί την ημέρα ο Μπέλιος δεν ξανάπηξε τον ΠΑΟΚ. Σε ποια ομάδα ήσουν συμπαίκτης. Έχω παίξει και στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Δεν θέλω να πω το όνομά μου. Στις πρώτες ομάδες. Ε. Πρώτη ομάδα. Στην πρώτη ομάδα βασικότατος. Βασικότατος. Αυτό δεν το ανέφερε κανένας. Όλο αναφέρουν για τον ΠΑΟΚ. Ότι. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ. Γιατί. Και τον Ηρακλή πιο μπροστά του είπε κομμουνιστή. Γιατί δεν είπε κομμουνιστή. Γιατί αποτελείται από κομμουνιστάς ο Παδούς. Δεν έχει κομμουνιστές. Ο Ηρακλής δεν ήταν κομμουνιστές. Άσε τι ήτανε. Τι είναι. Είναι στο κανένα αριστερό κομμάτι του πολιτισμού μας. Ο Ηρακλής ήταν η πρώτη ομάδα το 80 με τη Λάρισα μαζί. Η καλύτερη ομάδα το 80 και το... ήταν ο Ηρακλής και η Λάρισα. Από πού ήταν ο Ηρακλής καλύτερη ομάδα, αφού έβγαινε 7ος. Έβγαινε 7ος. Γιατί. Δεν έβγαινε 7ος. Γιατί έβγαινε 7ος. Τέλος πάντων, τώρα μην καθυστεράμε τον χρόνο. Να την καθυστεράμε τώρα που δυσκολεύει η κουβέντα. Γιατί έβγαινε 7ος ο Ηρακλής αφού ήταν καλύτερη ομάδα. Ναι, βγαίνουν παοξίδες και μιλάνε. Άντε, όταν άλλο σε ρωτάω, γλυκέ μου άνθρωπε, χρυσέ μου άνθρωπε. Λες ο Ηρακλής ήταν το 80 η καλύτερη ομάδα. Να το δεχτώ. Γιατί έβγαινε 7ος, 8ος και 6ος και 9ος, γιατί. Δεν έβγαινε 7ος. Τι έβγαινε. Έβγαινε 2ος, 3ος, έβγαινε 3ος. 3ος βγήκε στα 150 χρόνια της ιστορίας, βγήκε μια φορά 3ος. Και τη χρονιά που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, χάσαμε σε δόξα δράμα τον προηγούμενο αγώνα και ο ΠΑΟΚ κατά λάθος. Με τον Μπάπριτσα που έπαιζε τότε, ναι. Έτυχε να χάσουμε για ένα βαθμό και να χάσουμε το πρωτάθλημα. Έτυχε. Έτυχε, εντάξει. Τι θέση τερματίσατε τη χρονιά που τερματίσατε. Αλλά μα λες κομμουνιστέ, εγώ δεν είμαι κομμουνιστή. Άμα δεν είσαι κομμουνιστή, δεν είσαι Ηρακλή. Α, έτσι το πες. Πόσο χρονών είσαι. 58. Να πας στα πανεπιστήμια να βαφτείς εκεί αναρχικός και να κάνεις, να πας εκεί στο παλαιοχώρι, λοιπόν, και να φωνάξεις για το χρυσό. Εγώ Κώστα σε βλέπω συνέχεια. Ναι. Και αυτό που σου είπα θα σου πω μια μέρα. Σε βλέπω συνέχεια γιατί είμαι από Θεσσαλονίκη και θα σου πω και θα με θυμηθείς. Εντάξει, φύγε. Λοιπόν, αλλά τελευταία γραμμή. Φύγε. Εντάξει. Μια φορά ότι ο ΠΑΟΚ έριξε του Ηρακλή στη Β' Εθνική. Ναι. Επόμενη γραμμή. Τελευταία. Μάλιστα. Ο Πέλιος δεν έπαιξε μετά γιατί τραυματίστηκε από ό,τι ξέρω. Είχε ρίξει χιαστόν. Ρίξει χιαστόν το 81 στα ελληνικά νοσοκομεία. Γιατρός μας έκανε εγχείρηση, σε έβγαλε κούτσαβλος έβγαζε. Τελευταία γραμμή, ναι. Ναι, καλημέρα. Μάλιστα, καλημέρα. 2 είναι οι πιο καθαρές ομάδες στην Ελλάδα. Ναι. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι ο Ηρακλής, στη Νότια Ελλάδα είναι η ΑΕΚ. Ναι. Αυτό. Γεια σας. Έγινε. Τίμια ομάδα δεν υπάρχει στη γη. Τίμια ομάδα και τίμιος άνθρωπος είναι αυτός που δεν μπορεί να είναι άτιμος. Πώς?
Μας κάλεσε ακροάτρια. Υπάρχουν ακροάτριες σε αυτό το ραδιόφωνο? Και πώς βγαίνει ο Ζου πρώτος? Μας κάλεσε, λέει, ακροάτρια. Ξέχασε σήμερα σε ένα πράσινο σάκο. Ξέχασε σήμερα ένα πράσινο σάκο στο ταξί. Έκανε τη διαδρομή από Καλαμαριά προς Βασιλέως Γεωργίου με Αγίας Τριάδος. Αν μας ακούει ο ταξιτζής, να επικοινωνήσει με την γραμματεία. Ανάλογα τι έχει ο σάκος. Αν ο σάκος έχει λεφτά, ο ταξιτζής θα τα πάρει και θα φάει σουβλάκια και σουτζουκάκια. Αν έχει τίποτα τάπερ, θα τα δώσει ο ταξιτζής. Λοιπόν, ταξιτζή, κανόνισε, δες τι έχει ο σάκος, πάρε τηλέφωνο γιατί ξέρουμε. Αν έχει λεφτά, τον κρατήσεις. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου συνεχίζει. Μην πει τώρα ο κόκκινος ότι υπάρχει τίμιος ταξιτζής που θα βρει 1000 ευρώ για τα δώσει. Εντάξει, μακάρι να υπάρχει, εγώ δεν νομίζω. Μαρίνα Μπίκου, ο Μουσάτος μετά. Ο Κουλιανός εκεί μετά. Με τον Μπλιάκο να πούμε. Ραγκάτσις να πούμε, να είχαμε να λέγαμε. Ο άλλος εκεί, ο περίεργος 10 με 12 που δεν λέει το όνομά του γιατί δεν το λέει ο κόκκινος, γιατί τον ζηλεύει. Ο Ραπτόπουλος μετά. Ο Κυλιτίδης δεν ξέρω θα έρθει ή δεν θα έρθει. Θα συνεχιστεί η ζωή, ό,τι και να γίνει. Γεια σας. Ακούτε Μετρόπολης. 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 Ακούτε Μετρόπολης.